Ktoś zrobił? Αυτά. Είναι δικαίω σήμερα. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι ελληνική πραγματικότητα είναι αυτή. Οι πληστηριασμοί. Τώρα, κατά την κυβέρνηση. Καλησπέρα στου δύο συναδέλφου. Στον Γιώργο τον Χουδαλάκη και τον Γιάννη τον Λοβέρδο. Κατά την κυβερνητική επιχειρηματολογία, αυτά που είδαμε ήταν μια ομάδα ανθρώπων που πάει να προστατεύσει τους πλούσιους στρατηγικούς κακοποιωτές για να μην βγουν τα φιλέτα. Το είπε και η δημόσια τηλεόραση απόψε αυτό. Ότι 18.000 φιλέτα στρατηγικών κακοποιωτών θα βγουν στο σφυρί προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα στην υπόθεση των κόκκινων δανείων και ότι προστατεύεται η λαϊκή κατοικία. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Η άλλη πλευρά λέει ότι η συμφωνία κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών είναι μια συμφωνία η οποία είναι στα λόγια και ότι η υπόθεση με τα φιλέτα, τα μεγάλα σπίτια τα οποία θα βγουν στον πληστηριασμό τις επόμενες ημέρες, σήμερα και τις επόμενες ημέρες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά στάχτη στα μάτια προκειμένου από κάτω να περάσουν όλα τα υπόλοιπα. Όπως και να έχει, αυτές οι εικόνες είναι εξαιρετικά σοβαρές και είναι η αρχή. Το αν θα κλιμακωθεί αυτή η αντίδραση μένει να το δούμε. Το αν θα τονίσει επίσης μένει να το δούμε. Το γεγονός είναι πάντως ότι ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί. Χαίρετε κύριε. Χαίρετε. Καλά κύριε Γιώργο. Καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, είναι μια μαύρη μέρα. Είναι μια μέρα που απευχόμεθα και κάποιοι προσπαθούσαμε να μην έρθει ποτέ και ήρθε. Τώρα σε σχέση με τα φιλέτα, εγώ χασάπης δεν είμαι. Αλλά υπάρχουν δύο φόρων ειδών φιλέτα. Έτσι. Υπάρχει, ξέρω εγώ, ας πούμε, το baby beef. Και είναι ένα κομμάτι τόσο δά. Είναι μεζονέτα του 1,5 εκατομμυρίου. Υπάρχει το bon φιλέ. Υπάρχει σπαλομπριζόλα. Εγώ από ό,τι έμαθα και θα είμαι πολύ σύντομος γιατί ειλικρινά τα έχω πάρει στο κρανίο και φοβάμαι ότι θα εκφραστώ με ανάρμοστο τρόπο. Από ό,τι έμαθα, από τα 15 σπίτια που πληστηριάστηκαν, τα 10, η Ζωή Κωνσταντοπούλου μας είπε τα στοιχεία, ναι. Τα 10 είναι κάτω των 200.000 ευρώ. Κάτω των 200. Κάτω των 200. Κάτω από τη συμφωνία. Κάτω από τη συμφωνία. Ναι. Εντάξει. Και επειδή όταν μιλάμε για λεφτά, τα κυριλίγια πάνε περίπατο, εάν θέλει να διατηρήσει μια στοιχειώδη αξιοπιστία η κυβέρνηση, να κάνει αυτό που τη είπε ο φίλη σήμερα, για να μην πει ότι το λέει κάποιο εχθρό, να το νομοθετήσει. Γιατί οι κυρίε. Αυτό είχε υποσχεθεί ότι θα το νομοθετήσει. Και δεν ήρθε ποτέ. Είδε κάποια αυτή. Οκ. Δεν θέλουν οι δανειστέ να νομοθετηθεί. Ναι. Μάλιστα. Του αρέσει η εικόνα των δανειστών αυτή που είδαν σήμερα. Γιατί σκέψου ότι είδαμε αυτή την εικόνα για να μην εκδικαστούν οι πληστηριασμοί. Σκέψου τι θα γίνει εάν πάνε να βγάλουν του ανθρώπου από τα σπίτια του. Κλείνω με αυτό. Δείξτε μα πάλι τα πλάνα. Δεν θα σα γυρίσω πολύ πίσω. Πήγε το χημικό σύννεφο. Θυμηθείτε πώ ξεκίνησε η ιστορία των ποδέμων στη Βαρκελόνη. Ναι. Πήγε το χημικό σύννεφο. Πήγε η γκλοπιά και το χημικό σύννεφο. Επί δικαίων και αδίκων. Όποιο και ήταν μπροστά. Γέροι, ηλικιωμένοι, γιαγιάδες, νεαροί, μουσάτοι, σπανίοι, όποιος κι αν ήταν, τις έφαγε η αγρία. Έλα κύριε Γιάννη. Δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Η αστυνομία είχε αυτή. Τώρα, πώς το έχετε κάνει το Λοβέρδο και είναι ο μισός από το Χουδαλάκι, αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή, αυτός κατεβαίνει, αλλά δηλαδή πώς μου φτιάξατε το πλάνο και ο Λοβέρδο να χαμογελάσουμε λιγάκι, γιατί θα γριέψουμε απόψε. Και είναι ο μισός από το Χουδαλάκι ο Λοβέρδο, είπαμε.
Τι είναι αυτό το πράγμα. Επιτέλους θέλετε. Είναι εξαδέρφη ο σκηνοθέτης. Συνεχώς θέλετε να διαστρεβλώνετε την αλήθεια. Ναι. Εσείς οι. Οι. Λοιπόν, θέλετε να διαστρεβλώνετε την αλήθεια. Λέγι, λοιπόν, πάμε, πάμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι να κάνουμε, κύριε, πάρτε το απόφαση. Ναι. Να πειράξω, και και θα δυνατήσουμε. Επί ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δυνατήσουμε. Είναι πολύ πετυχημένη η γραβάτα σου σήμερα. Αρέσει, γιατί το μοβ χρώμα είναι πένθυμο χρώμα. Όντως είναι μια άσχημη μέρα σημερινή. Είναι άσχημη μέρα σημερινή και για τα επεισόδια που έγιναν και για το γεγονός ότι οι άνθρωποι που ενδεχομένως δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα δάνειά τους ή ακόμα και τα χρέη τους προς την εφορία, γιατί αυτό συνεχώς το υποτιμούμε. Έτσι, οι περισσότερες κατασχέσεις γίνονται από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Χάνουν το σπίτι τους. Είναι θλιβερό. Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ειδικά για περιπτώσεις αυτών που έχουμε συνηθίσει να λέμε στρατηγικά κακοπληρωτών, δεν μπορεί να γίνει όντως διαφορετικά. Πού ξέρεις ότι αυτή είναι αυτό, δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω. Αυτό το λέει η κυβέρνηση. Δεν το ξέρεις. Η ίδια κυβέρνηση όμως, να θυμίσω, είναι η ίδια κυβέρνηση που μιλούσε προεκλογικά πριν από 15 χρόνια. Δηλαδή, τι σημαίνει στρατηγικό κακοπληρωτή, συγγνώμη κύριε Γιάννη μου, να κάποιο ο οποίο έχει τεράστια περιουσία. Πολλά λεφτά. Πολλά. Και αρνείται να μέσα, έξω, στο διάστημα, στις Μαλδίβες, όπου μπορεί να τα έχει. Ρε παιδιά, συγγνώμη, εμένα πώς με κόβετε δηλαδή. Έτσι. Είμαι ο τύπος που θα πάει να μπει μπροστά και θα πει «Ω, σε παρακαλώ πολύ, μην πάρεις την πισίνα του εφοπλιστή». Ναι. Με τρελαίνετε δηλαδή. Επίσης, μου τι πάει να πει στρατηγικός κακοπληρωτής, τι ερώτηση είναι αυτή, Ρεσιακή. Όχι, τι είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής, το έχω και δεν πληρώνω. Μα τώρα για να πάμε και πιο πέρα. Εάν κάποιος χάσει ένα σπίτι 1,5 εκατομμυρίου που λέει στην Κηφισιά με πισίνα για 100.000 χρέος και δεν το πληρώνει, σημαίνει ότι είναι ηλίθιος, αλλά δεν είναι πλούσιος, γιατί οι πλούσιοι δεν είναι ηλίθιοι συνήθως, ή δεν έχει όντως ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ, ρε Γιάννη. Μου λέγε... Μου έχεις πει και στον αέρα ότι είσαι και φτωχός. Είμαστε ηλίθιοι και δύο. Μου λέγε ένας φίλος το εξής. Είναι απλή διαδικασία σχετικά. Έχουμε νομικούς στην παρέα και θα μας το επιβεβαιώσουν, θα το διαψεύσουν. Αν δεις ότι το ακίνητό σου, το φιλέτο, βγαίνει στον πληστηριασμό, μπαίνει στη λίστα των προς εκποίηση. Να πας να το αγοράσεις με μια άλλη εταιρεία. Όχι, παιδί μου, αυτό. Να πας να κάνεις μια αίτηση ανακοπής, να πληρώσεις το παράβολο 500 ευρώ πόσα είναι, να πληρώσεις και το δικηγόρο, το μεγαλοδικηγόρο άλλα 500, να δώσεις 1.000 για να αγοράσεις χρόνο. Και βλέπεις πώς θα πάει το ποιος πράγμα. Ποιος ασχολείται, ρε παιδιά μου. Ρεάκι μου, ποιος ασχολείται. Άλλο λέω. Ασχολείται κανένας τώρα με τον τύπο που είχε τη μονοκατοικία του 1,5 εκατομμυρίου. Άλλο θέλω να πω. Εντάξει, να τον κεράσουμε μια σαμπάνια καΐρε, εμείς γιατί δεν έχουμε τον περινιό να κλάψουμε μαζί. Αίτηση ανακοπή. Σημαίνει ότι ο άλλος δεν έχει ούτε το χιλιάδικο, παιδιά, το δώσει. Το πιο σημαντικό όμως πρόβλημα, το οποίο θα το δούμε, αυτό είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που θα δούμε στη συνέχεια. Πολύ φοβάμαι, είναι αυτό που είπε προηγουμένως και ο Γιώργος. Τι θα γίνει όταν θα πάνε τα ΜΑΤ. Να αποβάλουν κάποιον από το σπίτι για να μπει ο νέος ιδιοκτήτης. Ναι. Εκεί τα έχουμε δει στην Ισπανία. Γινήκανε στην Ισπανία αυτά, έτσι. Ναι, γινήκανε. Εδώ θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Ναι. Και εδώ θα γίνουν 7 χρόνια μετά, όταν ήδη είναι κουρασμένη πολύ η ελληνική κοινωνία. Ναι. Αυτό είναι που έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που πριν από 2,5-3 χρόνια έλεγε συσάχθεια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, έσπηρε ανέμους και τώρα φερίζει θύελες. Δυστυχώς. Πάντως, συγγνώμη, θέλω να το ξαναπώ και ας μην μου δώσει το λόγο ούτε μια φορά μέσα στην εκπομπή. Συσάχθεια έγινε. Ναι, στα φανς. Έγινε συσάχθεια για τα φανς. Εάν έβγαινε η κυβέρνηση ή όποιος τέλος πάντων, δεν ξέρω εγώ τι, και έλεγε στον κόσμο, παιδιά, τα εκατομμύρια που χρωστάτε, τα 100 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια ξεκοκκινίζουν με 3. Με 5. Έτσι αν τους έλεγε, θα είχαμε τον κόσμο σήμερα να κινδυνεύει να χάσει τα σπίτια του. Επίσης, γιατί η συσάχθεια έγινε για τις τράπεζες και τα φαντς. Δεν έγινε για τους πολίτες. Επίσης, για να το κόψουμε το παραμυθάκι. Το καινούργιο εξωτικό φρούτο ότι οι τράπεζες εγκρίνουν δάνεια για τους αγοραστές των ακινήτων που βγαίνουν στον πληστηριασμό. Για τα κοράκια δηλαδή. Τέλειο. Για τα κοράκια. Επειδή το είπαμε προχθές στην εκπομπή και μερικοί ξυνήσανε τα μούτρα τους, είπα ότι οι πληροφορίες ήταν μέσα τις τράπεζες. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή μερικοί θεωρούν ότι σηκώνουμε τα αντιμνημονιακά μας λάβαρα και τα κουνάμε, δεν η Καθημερινή το έγραψε την επόμενη μέρα. Αντίθετα. Εντάξει. Τι αντιμνημονιακό για μνημονιακό, δεν υπάρχει. Όχι, το λέω γιατί κάποιοι πιστεύουν. Επειδή βάλανε το πνεύμα που έβαλε εσύ, Γιάννη. Βάλανε το πνεύμα ότι πρέπει να γίνουν πληστηριασμοί. Προφανώς, ξαναλέω ότι οι πληστηριασμοί που έπρεπε να γίνουν
Δεν θα βρίσκανε κανένα, δεν πληρώνω, καμία Κωνσταντοπούλου, κανένα Λαφαζάνη, κανένα Κακομοίρη να μπαίνει μπροστά στα μάτια και να τρώει ξύλο. Να θυμίσω αυτοί που ότι ανέκαθεν που γινόντουσαν και στο παρελθόν. Έπρεπε να έχουν γίνει, κύριε Γιάννη. Σωστά. Ανέκαθεν που γινόντουσαν πληστηριασμοί. Έτσι, γιατί δεν έγινε καινούριο φρούτο, γινόντουσαν και παλιότερα. Ναι. Πληστηριασμοί, όχι σε αυτό το βαθμό βέβαια, και δεν είχαν τόσα κόκκινα δάνεια τότε. Οπότε γινόταν πληστηριασμό. Ξέρετε, ήταν βαθιά ανήθικο. Αυτή ήταν η διαδεδομένη ηθική της κοινωνίας μας, να πας να αγοράσεις το σπίτι του άλλου από πληστηριασμό. Γι' αυτό και τους λέγανε κοράκια αυτούς που το κάνανε. Έτσι. Λοιπόν. Θα δίνουμε και δάνειο στα κοράκια, λοιπόν, για να πηγαίνουν να παίρνουν τα σπίτια του ανθρώπου που δεν έχει να πληρώσει το δάνειο. Θερμά συγχαρητήρια στην δημόσια τηλεόραση απόψε. Είχε εξαιρετικά αντικειμενική προσέγγιση στο θέμα. Είναι ντροπή, λοιπόν, αυτό που γίνεται στην δημόσια τηλεόραση. Το λέω αυτό γιατί είναι η δημόσια τηλεόραση. Είναι σιριζέικη τηλεόραση, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν είναι σιριζέικη. Αν είναι. Εγώ το λέω εγώ. Ο Γιάννης κάνει κάτι που τον ενοχλεί και τον ίδιο όταν γίνεται. Ναι. Να έχεις την άποψή σου όποια και να είναι. Όποια και να είναι. Και δημοσιογράφοι και στη δημόσια τηλεόραση και εδώ και αλλού, καθένας είναι ένα υποκείμενο και τον κρίνεις με βάση αυτό που λέει. Βεβαίως και υπάρχουν και στη δημόσια τηλεόραση εξαιρετικοί συνάδελφοι, υπάρχουν και στα δυτικά κανάλια, υπάρχουν και πάρα πολλά τηλεσκουπίδια και άλλο κόσμο θέλει να μας περιλάβει και μας. Τους οποίους έχουν κρύψει. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Σταύρο Ραχοβίτη. Βουλευτή Λακωνία σου ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Ραχοβίτη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Κώστας Μιχαλίτσης, γραμματέας εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης των ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Γιάννης Μυρλής, γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Μυρλή. Ο κύριος Σπύρος Καρανικόλας από την Κίνα. Από το κίνημα αλλαγής. Αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, καλησπέρα σας. Και ο κύριος Βασίλης Σπύρου, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ενώσεως Κεντρών. Καλησπέρα, κύριε Σπύρου. Καλησπέρα. Να είστε καλά. 211-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνίας, το email της εκπομπής στο Σπύρου. Παρεμβάσεις από το skytv.gr. Για πάμε. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω. Τώρα, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πριν έρθουμε εδώ στους προσκεκλημένους μας, στον κύριο Παναγιώτη. Τον έχουμε? Στον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη, τον επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας. Καλησπέρα, κύριε Λαφαζάνη. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα στους θεατές σας. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ήσασταν τώρα στο Ινωδικείο σήμερα. Δώστε μας την δική σας εικόνα. Και εδώ η κυβέρνηση λέει ότι, παιδιά, τι σαματάς είναι αυτός. Τα φιλέτα βγάζουμε στο σφυρί. Τα φιλέτα των στρατηγικών κακοπληρωτών. Αυτών που έχουν τα πολλά και δεν θέλουν να πληρώσουν οι άνθρωποι. Δεν κάνουν κέφι, δεν γουστάρουν σε βάρος των πολλών. Και συνεπώς αυτού του είδους οι αντιδράσεις είναι ουσιαστικά υπεράσπιση των λίγων. Βαποράκια τους. Ναι. Λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, αυτό το οποίο συνέβη σήμερα στο Ειρηνοδικείο ήταν ένας πραγματικός αυταρχικός πόλεμος. Ένας πόλεμος με άγριο ξύλο στους αγωνιστές του κινήματος και ένας πόλεμος με χημικά μέσα σε βάρος τους. Κάτι το αδιανόητο σε κλειστό χώρο. Που καταλαβαίνετε, όταν πέφτουν χημικά σε κλειστό χώρο, οι συνέπειες μπορεί να είναι και θανατηφόρες. Είναι εγκληματίες και δολοφόνοι οι άνθρωποι που δώσαν αυτές τις εντολές για να ρίξουν χημικά μέσα σε μια αίθουσα η οποία ήταν πολύ λίγα τετραγωνικά μέτρα και βρισκόντουσαν εκατοντάδες άνθρωποι στο εσωτερικό της. Κύριε Λαφαζάνη, αυτό δεν το θυμάμαι. Εσείς που είσαστε παλιός. Λοιπόν, το θυμάστε να έχει ξαναγίνει αυτό το ποτέ? Το κάνανε στο σταθμό του μετρό. Ποτέ δεν είχαμε ξαναδεί. Το κάνανε στο σταθμό του μετρό, αλλά τότε τους βρίζαμε. Δεν θυμάμαι ούτε και στις πιο σκοτεινές μέρες που πέρασε αυτή η χώρα και τις οποίες έχω ζήσει εγώ από μικρό παιδί, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, δεν θυμάμαι τέτοια αγριότητα και τέτοια βαρβαρότητα, τέτοια αλαζονία και ένα τόσο επιθετικό πνεύμα. Λες και είμαστε εγκληματίες και επιδιώκαμε δεν ξέρω τι να επιφέρουμε ως δεινά στη χώρα μας όταν προασπίζουμε λαϊκή κατοικία, λαϊκές περιουσίες. Ναι, και το λέω αυτό, ναι, κύριε Παυλόπουλε, γιατί είναι... Απαντάω ναι, στο ερώτημά σας, λοιπόν. Ναι. Απαντάω στο ερώτημά σας. Λοιπόν, αν δείτε τον κατάλογο που είχε αναρτηθεί σήμερα για τους πληστηριασμούς, θα πάθει η καρδιά σας, κυριολεκτικά. Μιλάμε για σπίτια, μιλάμε για καταστήματα, μιλάμε για οικόπεδα
τα οποία ήταν των 60, των 70, των 80 χιλιάδων και εκπληστηριάζονταν για πολύ μικρά ποσά. Δείτε επίσης αυτούς τους πληστηριασμούς που γίνανε διότι δεν μπόρεσε να παρέμβει το κίνημα σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Θα δείτε πρώτες κατοικίες σε οικογένειες, σε νοικοκυριά τα οποία δυστυχώς είναι πανφτωχά και πληστηριασμοί οι οποίοι γίνανε με πολύ λίγα χρήματα. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα. Ένα λεπτό, κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ. Πότε το δούμε, να γίνει. Κύριε Λαφαζάνη, ένα λεπτό. Και σε άλλα μέσα. Ένα λεπτό, σας να σας διαβάσω. Αμέσως, ένα λεπτό. Παρακαλώ, πότε το κοντρόλ, γυρίστε μου το πλάνο πίσω. Να ξαναδούμε την μπουνιά. Να την ξαναδούμε την μπουνιά και παγώστε μου, σας παρακαλώ, το πλάνο. Αυτό είναι το φοβερό. Διότι εδώ. Υπήρχε και μία δέσμευση των αστυνομικών υπαλλήλων που έλεγαν, παιδιά, εμείς δεν θα μπούμε μπροστά σε αυτή την ιστορία να χτυπάμε πολίτες που διαμαρτύρονται για τους πληστηριασμούς, μη μας κάνει η κυβέρνηση υποχείρια μιας ιστορίας που είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Εδώ δεν ξέρω κύριε Λαφαζάνη, αν βάλατε τις γιαγιάδες μπροστά σήμερα για να δημιουργήσετε εντυπώσεις και τις βάλατε και τις θέσατε και σε κίνδυνο. Αλλά, μα τι λέτε, οι γιαγιάδες χάνουν τα σπίτια τους. Αυτό γίνεται, κύριε Παυλόπουλε, και μπαίνουν μπροστά για να προασπίσουν κάτι που το θεωρούν ιερό. Και είναι ιερό για την ελληνική παράδοση, την ελληνική οικογένεια και την νοοτροπία του Έλληνα, το σπίτι του. Δεν θέλει το σπίτι του να το πειράξεις. Δεν θέλει να διανοηθεί ότι μπορεί να τον πετάξει από το σπίτι του στον δρόμο. Αυτό είναι ό,τι το χειρότερο για μια ελληνική οικογένεια. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν οι κυριαρχούντες μνημονιακοί σε αυτή τη χώρα που νομίζουν ότι θα εξαπολύσουν αυτό το πρόγραμμα, αυτόν τον εφιάλτη κυριολεκτικά πληστηριασμών. Και να σας πω, κύριε Παυλόπουλε, και μια είδηση η οποία έχει τεράστια σημασία και αποδεικνύει του λόγου του αληθές για αυτά που υποστηρίζουμε και μαχόμεθα. Αναφέρομαι στην επιστολή ΣΟΚ που έστειλαν όλοι σύσσωμοι οι συμβολιογράφοι της Άρτας και οι οποίοι τι λένε. Εμείς οι συμβολιογράφοι της Άρτας αποφασίσαμε να ενημερώσουμε τόσο τους συμπολίτες μας όσο και τους αρμόδιους φορείς ότι δεν είναι δική μας επιθυμία η ανάληψη και διενέργεια πληστηριασμών μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες οικονομικά συνθήκες. Δυστυχώς όμως, ακούστε κύριε Παυλόπουλε, το τελευταίο διάστημα μας ασκείται αφόρητη πίεση, κυρίως από τις τράπεζες, για να αναλάβουμε πληστηριασμούς υπό την απειλή μάλιστα της ποινικής μας δίωξης σε περίπτωση άρνησής μας. Ακούστε τι καταγγέλνουν οι συμβολιογράφοι, ότι τους απειλούν οι τράπεζες με ποινική δίωξη αν δεν προχωρήσουν στους πληστηριασμούς. Και παρακάτω λέει, ήδη οι συναδελφοί μας, οι οποίοι δήλωσαν αδυναμία ή απροθυμία για τον ορισμό τους ως υπάλληλοι πληστηριασμών, απειλήθηκαν με προσφυγή στον εισαγγελέα. Ακούστε, κύριε Παυλόπουλε, τους απειλούν τους συμβολιογράφους με προσφυγή στον εισαγγελέα και άσκηση ποινικής δίωξης. Και γράφουν οι κύριοι αυτοί, ήδη μία συνάδελφός μας κλήθηκε από τον εισαγγελέα, η οποία δίωξη, λένε, εκτός της επιβολής ποινής, μπορεί να επιφέρει ακόμα και πειθαρχική δίωξη για οριστική πάυση από το επάγγελμα. Σε τι κόσμο ζούμε? Χούντα πληστηριασμών είναι το καθεστώς μας. Αυτά απειλούν τους συμβολιογράφους, με αυτά απειλούν και τους βάζουν σωρία, λέει, περιπτώσεων για πληστηριασμούς. Έχουν γεμίσει τα γραφεία μας με πιέσεις για να προχωρήσουμε τώρα σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Τα γράφουμε αυτά. Και την έχουμε αναρτήσει την επιστολή τους, την έχουμε δημοσιεύσει. Των συμβολιογράφων της Άρτας. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι αυτοί που τολμήσανε να στείλουν πρώτη επιστολή. Ναι, από όλη την Ελλάδα έχουμε καταγγελίες από τους συμβολιογράφους που λένε τα ίδια πράγματα. Εδώ πάντως μας λένε τι τραβάμε. Φύγει. Και εδώ με πραξικόπημα ο κύριος Ρούσκας πήρε την απόφαση. Με πραξικόπημα 100% για συνταγματικά, αντιδημοκρατικά, παράνομα. Όταν φεύγαν μαζικά από τη συνέλευση οι συμβολιογράφοι, είμαστε εκεί και μας λέγανε απαράδεκτες διαδικασίες, παράνομες, δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε. Και πήρε με τις εξουσιοδοτήσεις, με εξουσιοδοτήσεις πήρε την πλειοψηφία ο κύριος Ρούσκας. Αυτά τα έσχη γίνονται για να υφαρπάξουν τα σπίτια του κόσμου και τη λαϊκή περιουσία. Και είναι η πρώτη μέρα. Δεν θα το καταφέρουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Λαφαζάνη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Παυλόπουλε. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι εικόνες αυτές? Είναι κανονικό αυτό? Αποκαθίσταται κάποιο δίκαιο με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη διαδικασία? Κοιτάξτε. Αυτές οι εικόνες μέσα στο πρωτοδικείο είναι εικόνες. Στο Ειρηνοδικείο. Στο, ναι. Ειρηνοδικείο, στο, ναι. Ειρηνοδικείο. Είναι εικόνες που προκαλούν θλίψη και οργή. Θλίψη και οργή όμως προκαλούν εδώ και 7-8 χρόνια τώρα, ναι. Το ότι είμαστε στη διαδικασία των μνημονίων. Το ότι η χώρα έχει περάσει τα πάνδυνα, ναι. Ότι η ανεργία έφτασε στο 27% και έχασε το 1/4 του ΑΕΠ της, ναι. Φτωχοποιήθηκε. Ότι έχουν συσσωρευτεί χρέη και δάνεια, ναι. Ότι υπάρχει μια συνεχής, μια αυξημένη αδυναμία στους πολίτες να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, ναι. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και φτάσαμε στο σημείο, αφήστε με. Να χάσω και το σπίτι. Αφήστε με. Είδαμε επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν την εφορία τους, ναι. Δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα υπέρογκα ασφαλιστικά ταμεία, που τα ασφαλιστικά ταμεία ανέβαζαν τις ασφαλιστικές οφειλές ενώ ο κόσμος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Είδαμε να έχουν να συσσωρεύονται, ιδιαίτερα ως ελεύθερους επαγγελματίες, οφειλές προς το ΤΕΒΕ, το Ταμείο των Ελευθέρων Επαγγελματιών, προς το Ταμείο των Νομικών, των Μηχανικών, δυσβάσταχτες οφειλές που δεν μπορούσαν να αποπληρωθούν. Ταυτόχρονα έτρεχαν δάνεια, έτρεχαν οι εφορίες. Άρα λοιπόν, καλός ο κόσμος, μου λέτε. Μισό λεπτό. Έχει τεράστια. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Σας λέω ότι ο κόσμος έχει συσσωρευμένα προβλήματα. Ναι. Επιχειρήσεις και έπαψαν να λειτουργούν. Μάλιστα. Οι τράπεζες έχουν πάρει 3-4 λεπτό. Με νοιάζει τι κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνουν οι τράπεζες. Εμένα με νοιάζει τι κάνει η κυβέρνηση της χώρας για να προστατεύσει οι τράπεζες έχουν πάρει 3-4 ανακεφαλαιοποιήσεις για προστασία των πολιτών. Ακούστε με, νοιάζει. Κύριε Παυλόπουλε, θα με αφήσετε? Ναι. Λοιπόν, οι τράπεζες έχουν πάρει 3-4 πόσες ανακεφαλαιοποιήσεις έχουν, ναι. Πάρει, τις οποίες τις πληρώνει ποιος? Ναι. Ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει. Λοιπόν, την πληρώνει ο μεροκαματιάρης, την πληρώνει ο άνεργος, ναι. Την πληρώνει ο επιχειρηματίας, την, ναι. Πληρώνει αυτός που προσπαθεί, ναι. Να θρέψει. Και ο μισθωτός και ο συνταξιούχος. Λοιπόν, ακούστε, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους για να ξεκαθαρίζουμε. Όσον αφορά την πρώτη κατοικία, ναι. Μέχρι 300.000 ευρώ, ναι. Αντικειμενική αξία, ναι. Αντικειμενική αξία, ναι. Δεν πειράζεται και μα δεν πρόκειται να πειραχτεί. Τελεία. Πειράζεται, σας λέω. Αυτό που σας λέω. Λέτε ψέματα. Αυτό που σας λέω. Σήμερα γίνονται 15 πληστηριασμοί για σπίτια αυτό με οφειλές. Που σας λέω. 30 και 40 όταν έρθει η σειρά σας να πείτε λέτε το παραμύθι. Λέτε ψέματα όμως. Όταν έρθει η σειρά σας να πείτε το παραμύθι σας. Το παραμύθι. Εδώ θα πούμε αλήθειες. Εδώ θα πούμε αλήθειες. Το 2015. Εδώ θα πούμε αλήθειες. Τελείωσε. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λίγο. Εσείς που βάλατε τη χώρα στα μνημόνια και καταστρέψατε όλο τον τόπο. Που φέρατε το PSI που ο κόσμος πήρε από τα μπαλκόνια. Δεν έχετε ντροπή, δεν έχετε εδώ να μιλάτε. Έχετε που μειώσατε 45% και μιλάτε για το κοβίτι. Σήμερα αυτές οι εικόνες, οι εικόνες αυτές θα σας συνοδεύουν, κύριε Ραποβίτη. Όλη την κυβέρνησή σας θα σας συνοδεύουν. Οι εικόνες της ντροπής. Οι εικόνες της ντροπής αυτές θα σας συνοδεύουν. Την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. 300.000 ευρώ πρώτη κατοικία είναι προστατευμένη. Μα δεν είναι έτσι σας. Από πού, κύριε Ραποβίτη? Πείτε μου τον νόμο. Από πού προστατεύετε? Πείτε μου τον νόμο. Πείτε μου τον νόμο, κύριε Ραποβίτη. Από πού προστατεύετε? Το νόμο. Ήρθατε, πείτε στους τηλεθεατές. Το νόμο. Ήρθατε το νόμο να μας πείτε. Ηρεμήστε. Είμαι νομικός και ξέρω πολύ καλά το νομοθετικό πλαίσιο. Πείτε μου από πού προστατεύετε. Λέτε προστατεύετε. Από πού? Το νόμο. Θα μιλήσετε. Το νόμο θα μας τον πείτε. Λοιπόν, το υπάρχει νόμο. Συμφωνία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, όπως έχει και η ίδια ανακοινώσει και η κυβέρνηση, και 300.000 ευρώ προς τα πρώτη κατοικία, ναι. Δεν πρόκειται να πειραχτεί καμία, ναι. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Είδατε τι άτυπη σήμερα. Συμφωνία. Λοιπόν, άτυπη. Άτυπη, άτυπη. Τι εννοείται? Άτυπη, στα λόγια. Λοιπόν, συμφωνώ δεύτερο, εγώ και ο εσείς. Ο νόμος Κατσέλη, όπως τροποποιήθηκε με το ονομάσιο και σε νόμο Σταθάκη, εν πάση περιπτώσει, ναι. Επίσης προστατεύει την πρώτη κατοικία. Μέχρι τρίτον, μέχρι τέλος 18. Τρίτο στοιχείο, μέσα στον προϋπολογισμό, όποιος έχει διαβάσει, ναι. Υπάρχει πρόβλεψη 100 εκατομμυρίων, ναι. Για τα νοικοκυριά με συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, ναι. Που
καλύπτεται η δόση τους προς την τράπεζα. Άρα λοιπόν αυτό το παραμυθάκι καλό είναι να τα αφήσουμε όλοι. Να σοβαρευτούμε. Να σοβαρευτούμε. Δεν ξέρω τι έλεγε ο κ. Λαφαζάνης. Ρωτήστε τον ίδιο. Τα είπε συγκεκριμένα ότι βγήκαν 60 και λάβετε υπόψη σας και κάτι άλλο. Λάβετε υπόψη σας και κάτι άλλο. Πληρωμένοι είναι αν είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει σε πληστηριασμούς κάτω από 300.000 ευρώ πρώτη κατοικία. Πού το ξέρετε? Γιατί θα γράψει μεγάλες επισφάλειες που αυτό δεν θέλει να το κάνει τώρα. Άρα, είναι λοιπόν, ξεκάθαρο, άρα λοιπόν μου λέτε ότι ό,τι είναι ξεκάθαρο ότι οι τράπεζες είναι φιλέτο οι τράπεζες, λεφτάδων ακριβώς, που δεν πληρώνουν. Είναι, αυτό μου λέτε. Είναι η βίλα, είναι τα υπόγεια πάρκινγκ που είδαμε σήμερα, είναι βιομηχανίες οι οποίες είναι εδώ και πολλά χρόνια χρεοκοπημένες. Μάλιστα. Και είναι πέραν της πρώτης κατοικίας. Είναι ωραία, ξεκάθαρο. Ωραία. Θα το δούμε. Με το πινάκιο. Έλα κύριε Γιώργο, παρακαλώ. Έχουμε κάτι. Παρακαλώ. DSBB θα έρθω. Θα το ρωτήσω και θα το ρωτήσω και ήρεμα. Δεν θα κάνω καυγά. Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ερώτηση πάνω σε αυτό που είπατε όμως. Να μου αφήσετε να πω μια τελευταία λέξη. Έχετε στοιχεία για αυτό που λέτε? Βεβαίως έχω στοιχεία. Γιατί για τη μία μεσονέτα τα ακούσαμε. Για τα άλλα έχετε να μας πείτε το κόστος? Ναι, όλα ήταν αντικειμενικής αξίας πάνω άνω των 300.000 ευρώ. Λέτε ψέματα κύριε Ραχοβίτη. Λέτε ψέματα, τα έχω τα στοιχεία. Άμα αρχίσουμε το λες ψέματα δεν θα βγάλουμε άκρη. Τα έχω τα στοιχεία μαζί μου. Να τα δω. Να σας τα πω. Ένα λεπτό. Να ξέρουμε, ξέρουν καλά και οι τράπεζες ότι ανακεφαλαιοποίηση άλλη να πληρώσει ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να γίνει. Έχει φτιαχτεί ο νόμος Κατσέλη, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο Σταθάκη, ο νόμος που αφορά Πασόκ, την νόμο που δεν ψηφίσατε τότε, που αφορά την πρώτη κατοικία. Ο νόμος Κατσέλη, όπως ξέρετε καλά, δεν λειτουργήσε όπως λειτουργήσε όταν τροποποιήθηκε. Έλα. Από το Σταθάκη με τα κριτήρια που κατέβηκαν. Λοιπόν, υπάρχει ο εξοδικαστικός συμβιβασμός για τις επιχειρήσεις, για τα επιχειρηματικά δάνεια. Ένα έχει προχωρήσει. Θα σας πω γιατί δεν έχουν προχωρήσει. Αν μου δώσετε το χρόνο θα σας πω και γιατί δεν έχει προχωρήσει και πώς θα προχωρήσει. Και αυτό είναι το μεγάλο εργαλείο για τις τράπεζες προκειμένου να ρυθμίσουν τα επιχειρηματικά δάνεια. Για την κοινωνία εργαλείο έχουμε. Να ρυθμίσουν τα επιχειρηματικά δάνεια για τους πολίτες. Μάλιστα. Αυτό λέμε. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις είναι αυτοί που, που είναι ωφελημένοι. Τώρα, γιατί δεν έχει λειτουργήσει ακόμα ο εξοδικαστικός συμβασμός, θα σας πω. Είναι ακόμα το πρόβλημα στις τράπεζες το ότι δεν έχουν εκπαιδεύσει ακόμα τα στελέχη τους έτσι ώστε να προχωρήσουν. Αυτό συμβαίνει τώρα και θα δείτε ότι ο ρυθμός εκθετικά θα πολλαπλασιαστεί. Πρώτον και δεύτερον, βγαίνει η ΚΙΑ για το άρθρο 15 παράγραφος 21, εσείς που τα ξέρετε όλα, αν ξέρετε τον νόμο. Το άρθρο 15 παράγραφος 21 που αφορά τα πρόσωπα που δεν μπαίνουν στο άρθρο 2 του εξοδικαστικού μηχανισμού με απευθείας ρύθμιση με έστω και έναν πιστωτή, είτε είναι μόνο η τράπεζα, είτε είναι μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε είναι μόνο το δημόσιο, να κάνουν ό,τι προβλέπεται και για όλους τους άλλους στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, δηλαδή διαγραφή τόκων πανωτοκίων και 120 δόσεις τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Τόσο των πολιτών, των επιχειρήσεων, όσο και των τραπεζών, να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια. Θα δούμε. Για να επανεκκινήσει. Θα δούμε αν αυτά που είπατε ισχύουν, γιατί θα σας δείξω το πινάκιο. Θα σας δείξω το πινάκιο των σημερινών πληστηριασμών. Να μου το δείξετε. Θα το δεχθείτε όμως. Θα το δεχθείτε αν το πινάκιο λέει κάτι άλλο από αυτό που λέτε. Ακούστε με. Δεν μπορεί να μου λέτε ότι έχει 300 χιλιάρικα και να έχουν. Κύριε Ραχοβίτη, σας άκουσα και σας λέω, εάν το πινάκιο των σημερινών πληστηριασμών για πρώτη κατοικία, για πρώτη κατοικία. Να το δούμε. Ωραία. Ορίστε κύριε Σμιλή. Δεν ήρθαμε εδώ να τσακωθούμε με τον κύριο Ραχοβίτη και ούτε θα κάτσω να φωνάξω για να πω ότι λέει ψέματα ή δεν λέει. Κακώς εκνευρίζεστε κύριε Ραχοβίτη, διότι είσαστε κυβέρνηση. Το διπλανό σας να τα πείτε, όχι σε μένα. Όχι, εγώ λέω για τον εκνευρισμό το δικό σας, γιατί είσαστε κυβέρνηση. Αν ο κύριος από δίπλα και ως κυβέρνηση, δεν σας διέκοψα. Δεν είχα κανένα λόγο. Μετά όταν θα μιλήσει. Όχι εγώ. Εκπροσωπείτε την αλήθεια, θεωρείτε? Ναι, βεβαίως. Την έχουμε στοιχεία μπροστά μου, την ακούστε μόλις. Ελάτε κύριε, ελάτε κύριε Σμιλή, παρακαλώ. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σήμερα ξεκίνησαν πληστηριασμοί. Εσείς ξεκινάτε πάλι με το παρελθόν και το τι έκανε ο νόμος Κατσέλη, τι δεν έκανε, τι διόρθωσε ο νόμος Σταθάκη. Εάν η διόρθωση του νόμου Σταθάκη είναι το να παίρνουν τις πρώτες κατοικίες, το να δέρνουν γιαγιάδες στα ΜΑΤ, το να κάνουν χρήση χημικών, το να βγαίνουν οι πρώην σύντροφοί σας και να λένε ότι τέτοιο πράγμα δεν έχουν ξαναδεί, γιατί μαζί θα ήταν στους αγώνες μέχρι να πω 3 χρόνια,
Και άρα μπορείτε και εσείς να μας πείτε εάν έχετε ξαναδεί τα ΜΑΤ να κάνουν αυτό το πράγμα και αν βγήκε κάποιος από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Το είχατε κάνει και εσείς στο μετρό. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα στο μετρό. Θυμάμαι εγώ πολύ καλά. Αυτό το πράγμα στο μετρό δεν έχει γίνει. Ήταν ο χώρος. Δεν ήταν το ίδιο ο χώρος. Ούτε έχει γίνει αυτό. Γι' αυτά να ρωτήσω τον κύριο Λαφαζάνη. Από εκεί και πέρα. Επειδή εδώ είμαι ως δημοσιογράφος, επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή εξαίρεση και να πω ότι το ξύλο της σαρκούδας έχει φάει αυτός ο κόσμος που ήθελε να επερασπίσει και τα χημικά που είδα απόψε, εμένα πέστε ό,τι θέλετε και παρακαλώ και τους τηλεθεατές να με συγχωρνάνε ώρες-ώρες. Εμένα αυτό που μου θύμισε ήταν τα χημικά στο πρόσωπο του Γλέζου. Αυτό μου θύμισε. Εντάξει, τον Γλέζο τον ξέρουμε όλοι και τον προσκυνάμε, είναι ένας ήρωας, αλλά και η γιαγιά, η μάνα Καπιανού είναι. Έτσι για να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Δεν έχω μαζί σε αυτό. Εγώ λέω απλά ότι δεν γίνεται να ξεκινάνε πληστηριασμοί μετά από 3 χρόνια σχεδόν διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, 3 μεγάλες νίκες, πρώτη φορά αριστερά, όλη την εξουσία στα χέρια του, υποσχέσει για τα πάντα και να καθόμαστε τώρα εδώ πέρα να αποδείξω εγώ αν οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ λένε ψέματα ή όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι αυταπόδεκτο πλέον. Μονίμως λένε ψέματα και τώρα λένε ψέματα. Δεν μπορεί και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η πρώην συντροφή τους και όλη η αντιπολίτευση, να λέει ψέματα για να καλύψει ποιον. Με fake news δεν γίνεται αντιπολίτευση. Κάνει Σαουδική Αραβία. Με fake news. Αφήστε τη Σαουδική Αραβία στην άκρη, σας παρακαλώ. Μην το υπερασπίζεστε. Αφήστε τη Σαουδική Αραβία να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Θα ρίξει την κυβέρνηση. Αφήστε την πλάτη που βάλατε. Αφήστε και που εκθέσατε και αξιωματικούς και διπλωμάτες και τη χώρα ολόκληρη που την εκθέσατε. Και φύγατε και τρέχοντας εχθές από τη Βουλή. Δεν αυτά. Θα έρθετε να μας τα πείτε όταν θα αλλάξει η κυβέρνηση, γιατί τώρα δεν τολμάτε να κάνετε ούτε την κλειστή συνάντηση που ζητάμε στην Επιτροπή για να έρθουν να καταθέσουν όλοι αυτοί και δεν τους φωνάζετε. Γιατί αρνείστε, τι φοβάστε, τι έχετε να κρύψετε, τίποτα. Γιατί τα παίρνετε πίσω, γιατί παίρνετε πίσω τη συμφωνία. Γιατί αφήστε πάει... τώρα. Και για τα γιατί fake news του κ. Βαξεβάνη και του κ. Τσίπρα, μα τα ξέρουμε πολύ καλά τα fake news. Ο αρχηγός σας και ο κ. Βαξεβάνη θα πληρώσει πολλά για τα fake news. Θα πληρώσει πολλά για τα fake news. Και ακούστε τώρα ποιο είναι το θέμα σας. Το θέμα σας είναι ότι έχετε ξεπεράσει σε 2 χρόνια. Παρακαλώ. Όλα θα τα πούμε. Δεν θέλετε να ελάτε, τα πω. Ελάτε, κύριε Αναχωβητή, δεν σας διέκοψε ο κύριος Μπέρδης. Όλα θα τα πούμε. Παρακαλώ. Δεν θέλετε να τα πω. Ορίστε, κύριε Μπέρδη. Ο εκνευρισμός σας είναι λογικός. Γιατί ξέρετε ότι όποτε... Πάντως, θα σας πω κάτι. Ούτε εσείς το είχατε λύσει το θέμα αυτό. Το μεταθέτατε πότε χρονικά. Πότε πήρανε σπίτια επί Νέα Δημοκρατία. Μα αυτό σας λέω. Δεν το είχατε λύσει. Τα κόκκινα δάνεια σωρέθηκαν σύν τον χρόνο. Και αυξήθηκαν, γιγαντώθηκαν, ξεχύλισε το πράγμα μέχρι που ήρθαν οι δανειστές και είπαμε η νέα ανακεφαλαιοποίηση που όχι, σημαίνει, δεν έγινε έτσι, περιμένετε, σας πω πώς πληστηριασμοί. Να σας πω ακριβώς πώς το έγινε. Το μεταθέσατε χρονικά χωρίς να δώσετε λύση. Και τώρα κοκορεύεστε. Τώρα κάνετε τα κοκόρια. Όχι κύριε Παυλόπουλε, να λάβει ο καθένας ευθύνες του. Το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά όδευε στο να κλείσει το μνημόνιο και το έλεγε όλοι οι φίλοι, ναι ή όχι. Τι ήρθε ο κύριος Τσίπρας και μας είπε τότε, χωρίς να υπάρχουν πληστηριασμοί. Τα είχαμε αφήσει λοιπόν στο τέλος και δεν θα χρειαζόταν να γίνουν, κύριε Παυλόπουλε. Καταλάβατε ποια ήταν η τακτική. Και τότε ήρθε ο κύριος Τσίπρας και είπε: εγώ θα τα σβήσω όλα, εγώ θα τα σκίσω όλα, εγώ θα σώσω την Ελλάδα γιατί έχω άλλη λύση. Η άλλη λύση ποια ήταν, να έρθει, να λέει ότι δεν τα πιστεύει. Επειδή δεν τα πιστεύει, να μην εφαρμόσει και καμία μεταρρύθμιση και να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα νέο μνημόνιο, το πιο σκληρό που πέρασε η χώρα, το οποίο είναι και διπλό, να προψηφίζει για τα επόμενα χρόνια που δεν έχει γίνει ποτέ, να έχει δεσμεύσει τη χώρα για τα επόμενα 60 χρόνια που δεν έχει γίνει ποτέ και το έκανε κανένας από τους προηγούμενους που λέτε, και τελικά να μας κουνάει και το δάχτυλο ότι πάλι φταίμε εμείς. Όχι, κύριε Παυλόπουλε. Αυτή τη στιγμή ο λαός ξέρει ποιος φταίει, διότι θα είχαν τελειώσει όλα το 2015. Το 2015 τι κάναμε, σηκώναμε γιακάδες και πηγαίναμε στα Eurogroup με τον κύριο Βαρουφάκη που τώρα δεν είναι καλός και πήρε την ευθύνη αυτός και έφυγε. Αλλά αυτό δεν αλλάζει την ευθύνη σας, κύριοι της κυβέρνησης, διότι εσείς είσαστε κυβέρνηση τώρα, εσείς ψηφίζετε και αν θέλετε να μας κουνάτε και το δάχτυλο για την πρώτη κατοικία και τις 300.000, να αφήσετε τις άτυπες συμφωνίες και να πάτε να νομοθετήσετε και να το καλύψετε νομοθετικά. Όχι άτυπη συμφωνία, γιατί οι τραπεζίτες που τους καταγγέλατε εσείς λοιπόν, τώρα είναι οι καλύτεροι φίλοι σας, έτσι. Τώρα είναι φίλοι και τους εμπιστεύεστε και κάνετε άτυπες συμφωνίες. Αυτή είναι η κυβέρνηση αριστεράς. Να τη χαίρεστε την κυβέρνηση αριστεράς. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα σας. Ότι στα χωριά σας δεν θα ξαναπάτε. Μα κάντε λάθος. Γιατί όταν θα ξαναπάτε, θα δείτε, ξεκινάνε. Εσείς το ότι ο κόσμος, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι υπεύθυνη αντιπολίτευση και δεν κάνει την πολίτευση του πεζοδρομίου και της πέτρας,
το εκμεταλλευτήκατε. Αλλά να ξέρετε ότι ο κόσμος δεν ξεχνάει και καταλαβαίνει πολύ καλά ποιοι είστε. Και ξέρετε ποιοι είστε. Είστε πολιτικοί απατεώνες ολκής. Αυτό είσαστε. Το μόνο που έχετε να κάνει. Ό,τι θέλετε να πω, δεν μου πείτε τα πω. Εσείς που θα σκίσετε το μνημόνιο, δεν θα πείτε σε μένα τι θα πω. Εσείς που θα σκίσετε το μνημόνιο, δεν θα πείτε σε μένα τι θα πω. Εσείς που βολεύετε ακόμα και σήμερα και διορίζετε τους συμμετέρους, δεν θα πείτε σε μένα τι θα πω. Εντάξει, διότι εγώ εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα και εγώ έχω δουλειά. Ενώ εσείς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε δουλειά. Παρακαλώ. Και η καρέκλα είναι πιο σημαντική από όλα. Παρακαλώ, αλλά μην παρακαλώ. Ανησυχείτε, έχει και άλλη καρέκλα μετά τις εκλογές. Η άλλη καρέκλα μετά τις εκλογές θα είναι για να απολογηθείτε για όλα αυτά που κάνατε στη χώρα. Για όλα αυτά που κάνατε στη χώρα. Και δυστυχώς δεν έχετε και όριο. Έχει τα όρια. Δεν έχετε όριο και ξέρετε τι έχετε πέσει πολύ χαμηλά. Ούτε αυτογνωσία έχετε να καταλαβαίνετε τι κάνετε. Φοβάμαι, κύριε Παυλόπουλε, ότι η κυβέρνηση πλέον ζει σε μια νιρβάνα και δεν καταλαβαίνει καν τι κάνει. Γιατί ποιο είναι το θέμα τώρα? Το θέμα δεν είναι ότι ξεκίνησε πληστηριασμοί. Ακούσατε μια δικαιολογία. Ακούσατε ένα σχέδιο, τι θα κάνουνε. Τίποτα. Είμαστε όλοι ψεύτες. Το θέμα είναι να αποδείξουν ότι είμαστε ψεύτες, να πετάνε λάσπη και από εκεί και πέρα μία λύση πρότεινε. Ποια είναι η λύση πρότεινε η κυβέρνηση, λοιπόν? Διάλειμμα και γυρίζουμε. Επιστρέφουμε. Ορίστε, κύριε Καρανικόλα, παρακαλώ. Κύριε Παυλόπουλε, σήμερα είναι μία μαύρη μέρα. Σήμερα είναι το επιστέγασμα της ντροπής, του λαϊκισμού, της δημαγωγίας, των ψεμάτων και του θεατρινισμού του κύριου Τσίπρα και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είπε ο κύριος Αραχοβίτης πριν, και το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν θα στον κύριο Αραχοβίτη, δεν έχω κάτι προσωπικό. Θα αναφέρω όμως αυτό που είπε ο κύριος Τζανακόπουλος σήμερα το πρωί. Είπε ο κύριος Τζανακόπουλος σήμερα το πρωί, κανένας πληστηριασμός σε λαϊκά σπίτια. Mm-hmm. Ακούστε λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που τα έχω μπροστά μου, και να μην αμφισβητηθούν, αν υπάρχει πληστηριασμός σε λαϊκά σπίτια. Χαλάνδρη, για οφειλή 43.000 ευρώ. Πρώτη κατοικία πληστηριάστηκε. Πρώτη κατοικία. Πρώτη κατοικία. Από και το τράπεζα λέω, ή από το δημόσιο? Από τράπεζα, κύριε Παυλόπουλο. Αυτό που σας λέω είναι από τράπεζα. Μοσχάτο, προσέξτε, Μοσχάτο, δεν μιλάμε για την Εκάλη. Μοσχάτο, δύο πρώτες κατοικίες για οφειλές 100.000 ευρώ έκαστη εκπληστηριάστηκαν. Νίκαια, πάλι πρώτη κατοικία, πάλι εκπληστηριάστηκε, ξέρετε γιατί, οφειλή 30.000 ευρώ. Μαρούσι, επίσης, πρώτη κατοικία εκπληστηριάστηκε για 60.000 ευρώ. Αυτά, κύριε Ραχοβίτη, σήμερα έγιναν στην Αθήνα. Και μην λέτε λοιπόν ότι δεν εκπληστηριάστηκαν πρώτες κατοικίες. Σημείο θα δεύτερο. Πω, τώρα, σημείο θα δεύτερο. Θα δίνει στοιχεία ο κύριος. Σημείο δεύτερο, κύριε Παυλόπουλε. Είναι στοιχεία. Έχω και άλλα στοιχεία να σας δώσω. Είναι ψευδίτα στοιχεία. Εδώ λέει πρώτες κατοικίες 30, 40, 60, 100.000 ευρώ. Αυτές οι περιπτώσεις, ναι, για να ξέρετε τι λέτε. Ναι. Να ξέρετε τι εγώ λέτε. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω. Να ξέρετε εσείς τι λέτε. Εσείς για πείτε μας τώρα το παραμύθι του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω, το παραμύθι, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αυτό θέλετε να ακούσετε ή την πραγματικότητα? Πείτε μας αυτό που λέτε. Για πείτε μας. Να ξέρουμε τι λέτε. Αμφισβητείτε δηλαδή αυτά που σας είπα? Βεβαίως τα αμφισβητώ. Γιατί δεν ξέρετε τι διαβάζετε. Γιατί διαβάζετε εσείς διαφορετικά? Γιατί αυτά που λέτε είναι ενυπόθηκα δάνεια, τα οποία είναι η εγγύηση, είναι τριτεγγύηση. Τι λέτε, καταλάβατε, κύριε μου, καταλάβατε. Τι λέτε, κύριε Ραχοβίτη? Τι λέτε στον κόσμο? Σας ακούει κόσμο? Κύριε Ραχοβίτη, λέτε το παραμύθι σας τώρα. Λέτε πράγματα τώρα, νομικά ανύπαρκτα. Αυτό νομικά ανύπαρκτα. Δεν είστε και νομικός και χρησιμοποιείτε και νομικούς όρους που είναι πράγματα που λέτε άσχετα. Λοιπόν, ακούστε τώρα και τη συνέχεια. Γιατί πρώτη φορά αριστερά, ακούστε, σας πονάει η αλήθεια. Σας πονάνε τα στοιχεία. Σας πονάνε τα στοιχεία, πείτε, κύριε Ραχοβίτη. Αλλά θα τα ακούσετε αυτά όλα. Γιατί είστε, θέλετε να ακούσετε. Θέλετε να ακούσετε. Είναι και μιλείτε πράγματα, νομικά που δεν υφίστανται. Θέλετε να ακούσετε τώρα. Θέλετε να ακούσετε. Ωραία. Σημείο λοιπόν δεύτερο, κύριε Ραχοβίτη. Είναι δική σας. Είναι αληθή. Είναι αληθέστατα, κύριε Παυλόπουλε. Ανατρέπετε πλήρως το επιχείρημα που λέει. Σας προκαλώ αύριο το πρωί να πάμε μαζί. Της κατοικίας, κύριε Παυλόπουλε, δεν έχει αύριο το πρωί αλλά είναι πρώτη κατοικία. Στείλτε πρώτη κάμερα κατοικία μαζί μου να πάμε στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Νίκαιας και Μοσχάτου να δείτε το έκθεμα και να πάρουμε και τις αποφάσεις. Αύριο κάμερα μαζί μου και να έρθει και ο κύριος Αραγωβίτης αν θέλει. Αλλά μετά θα ζητήσει και συγγνώμη. Θα ζητήσετε και συγγνώμη μετά. Σε άλλη περίπτωση θα ζητήσετε εσείς συγγνώμη. Βεβαίως θα ζητήσω εγώ συγγνώμη. Θα ζητήσω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν έταξα να αλλάζουμε τα χίλια όπως εσείς, κύριε Αραγωβίτη. Ακούστε λοιπόν το δεύτερο στοιχείο. Ανακρίβειες. Το δεύτερο στοιχείο ακούτε, που είναι πείτε από το Υπουργείο Οικονομικών. Ακούστε πείτε, λοιπόν. Πείτε, η πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησή σας προβαίνει σε κατασχέσεις περίπου 1.000 λογαριασμούς την ημέρα για χρέη. Η εφορία, κύριε Παυλόπουλε, τώρα ακούστε. Για χρέη 100 ευρώ.
Από τον Μάιο του 17 μέχρι και σήμερα έχουν γίνει, ξέρετε πώς κύριε Ραχοβίτη, ξέρετε ή δεν ξέρετε? Δεν ξέρετε. Ξέρω, μάθετε ξέρω, λοιπόν. 91.104 κατασχέσεις, νούμερα συγκεκριμένα. Απαντήστε επί των αριθμών. Από πού είναι το νούμερο? Από το Υπουργείο Οικονομικών τα έχω τα στοιχεία, κύριε Παυλόπουλε, αυτά. 91.104 κατασχέσεις από την εφορία. Προσέξτε τώρα. Δεσμεύσεις. Η πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση. Είστε νομικός, μάθετε. Ακούστε, κατασχέσεις. Μην μου κάνετε μαθήματα. Μην μου κάνετε μαθήματα. Κατασχέσεις για λογαριασμούς, για οφειλές. 100 ευρώ, κύριε Παυλόπουλε. Για 100 ευρώ οφειλές έχουν κατάσχει. Νομικός είστε. Σας απαξιώ να απαντήσω κιόλας. Από τη δέσμευση. Τα 10 χρόνια σπουδών μου δεν τα φτάνετε ούτε στο χιλιοστό σας. Ακούστε λοιπόν. Ακούστε, έχετε προβεί σε κατασχέσεις. 27% αύξηση των κατασχέσεων. Και θέλετε και κάτι άλλο να σας πω? Το 2017, και αυτό είναι στοιχεία από τη Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί εγώ δεν μιλάω ποτέ χωριστική, κύριε Ραχοβίτη, και καλά να το μάθετε. Εντός του 2017, οι τράπεζες έχουν καταγγείλει 120.000 δυναμικές συμβάσεις. Το 2017 μόνο. Που αυτό σημαίνει ότι θα βγουν διαταγές πληρωμής εντός του 2017 και 2018 και θα ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί και κατασχέσεις. Εμένα με καίει αυτή τη στιγμή πάντως να δούμε εάν η κυβέρνηση λέει αλήθεια. Ότι δεν θα πειραχθούν, δεν πειράχθηκαν σήμερα. Κύριε Παπαδόπουλε, έχεις καταλάβει τι λένε? Έχεις καταλάβει που διαφωνούν? Γιατί εγώ δεν έχω καταφέρει. Έτσι. Και ή αν η κυβέρνηση είπε ψέματα σήμερα. Κύριε Παπαδόπουλε, και αν μπορούμε να το αποδείξουμε, τα έχετε. Το πινάκι το έχετε. Δεν το έχω μαζί. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω και ο κύριος Στατούλης στη γραμμή να μας στείλει το πινάκι. Των σημερινών πληστηριασμών. Το είχε ο Στατούλης. Να το δούμε το πινάκιο. Μπορεί να δούμε τι εκπληστηριάστηκε σήμερα. Αν υπάρχει έστω και μία πρώτη κατοικία που εκπληστηριάστηκε. Με τι εννοείται γιατί? Γιατί? Γιατί ο ψήλος κρύφτηκε στα άχυρα. Τι λέτε, κύριε Ραχοβίτη, δεν υφίσταται αυτό που λέει οικονομικά τριτεγγύηση. Είναι άσχετο αυτό που λέει οικονομικά. Μην εκπλήσετε. Δεν είστε νομικός και δεν ξέρετε τι λέτε. Ένα λεπτάκι, σας παρακαλώ. Μην λέτε πράγματα που δεν σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Μέσω κύριε Μιχαλίτση. Η κυρία Αριάδνη Λούκα στη τηλεφωνική μας γραμμή, η δικηγόρος η οποία ασχολείται με την ιστορία των κόκκινων δανείων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έχει συλλέξει υπογραφές, έχει κάνει πολύ μεγάλη ιστορία. Και μάλιστα είχε πρωτοστατήσει και στην προσπάθεια να θεσμοθετηθεί, να νομοθετηθεί το δικαίωμα, το πρωτοδικαίωμα του δανειολήπτη απέναντι στο φαν, της πρώτης προτίμησης. Κυρία Νούκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, να καταλάβουμε τι έχει γίνει σήμερα. Έχει βγει σπίτι. Φάτε με λίγο στο κλίμα, γιατί δεν έχω ακούσει. Συγγνώμη, ωραία, ωραία, δεν έχω ακούσει την εκπομπή. Υπάρχουν δύο επιχειρήματα. Το ένα επιχείρημα είναι της κυβέρνησης που είπε ότι. Δεν σας ακούω καθόλου. Με ακούτε τώρα? Με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω καλά. Ωραία. Ναι. Ωραία. Ότι δεν υπάρχει κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας κάτω από 300.000 ευρώ. Και υπάρχει και το αντεπιχείρημα του κυρίου Καρανικόλα, ο οποίος επικαλείται και στοιχεία, ότι βγήκαν πρώτες κατοικίες στο σπίτι σήμερα. Αξίας, αντικειμενικής αξίας 60, 40, 100 σε λαϊκές συνοικίες, Μοσχάτο, Νίκαια, ναι. Χαλάνδρη κτλ. Άλλη θέση είναι αυτό. Έχετε εικόνα? Ευχαριστώ, κύριε Σάρση. Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι βγήκε στο σφυρί σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, οι πληστηριασμοί, μα δεν, να σας πω κάτι, δεν είναι θέμα να το λέει ο κύριος Καρανικόλας ή εγώ ή οποιοδήποτε. Μία απλή επίσκεψη μέσα στο site των πληστηριασμών θα δείτε τι σπίτια και σπιτάκια είναι αυτή τη στιγμή. Το σπιτάκια, συγχωρήστε μου την έκφραση, ενώ μικρής αξίας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη οι πληστηριασμοί τους και όχι μόνο σήμερα και σε 6-12 και την μεθεπόμενη Τετάρτη και την κάθε Τετάρτη. Γιατί υπήρχε περίπτωση να μην βγαίνουν, ας γιατί, πούμε, πρώτες κατοικίες? Γιατί διαρριγνύει τα ημάτια της η κυβέρνηση λέγοντας όχι, παιδιά, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι λεφτάδες θα χάσουν τα σπίτια τους που δεν πληρώνουν. Όχι οι λαϊκοί άνθρωποι, οι φτωχοί άνθρωποι, οι μεροκαμανθιάριδες με σπίτια κάτω από 300.000. Και μου λέτε εσείς, μου λέει ο Καρανικόλας, λέει ο Σμυρλής, ο Λαφαζάνης, ότι παιδιά δεν είναι έτσι. Βγήκαν σπίτια κάτω από 300.000 σήμερα. Ναι. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Δεν είναι αληθές αυτό το πράγμα. Από την άποψη, καταρχήν να πούμε τι έχει πει ο κύριος Καραμούζης. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, υποτίθεται ότι υπήρχε μία άτυπη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών ότι δεν θα βγαίνουν στον πληστηριασμό κατοικίες κάτω των 300.000 ευρώ.
Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, σε συνέντευξη του κυρίου Καραμούζη, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Ελληνικών Τραπεζών, ο κύριος Καραμούζης είπε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια άτυπη συμφωνία. Απλά θα ξεκινήσουμε από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και εννοείται ότι στη συνέχεια θα βγουν τα σπίτια των ανθρώπων που οφείλουν στο πληστηριασμό. Αυτά είναι δημόσια καταγεγραμμένα και δεν ήταν ούτε σε πηγαδάκι ούτε σε καφενείο. Συνέντευξη έδινε ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μία απλή επίσκεψη στο site των πληστηριασμών, στην ηλεκτρονική σελίδα, δείχνει ξεκάθαρα ότι οι αξίες των ακινήτων δεν έχουν καμία σχέση με 300.000, είναι πάρα πολύ κατώτερες. Πέρα από αυτό, εγώ προσωπικά, επειδή το γραφείο μου ξέρετε ότι ασχολείται με αυτό το αντικείμενο πολύ, έχω πληστηριασμούς και κατασχέσεις ακινήτων, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με 300.000. Από δηλαδή, τράπεζες. 30... Από τράπεζες και χθες και από το δημόσιο. Πρώτη κατοικία. Χθες μου ήρθε... Όχι, δεν είναι πρώτη κατοικία. Μάλλον είναι πρώτη. Όχι, όχι, μισό να σας πω. Μπορεί στο ε9 να μην είναι πρώτη κατοικία, γιατί η κοπελίτσα φιλοξενείται από τη μαμά της, στο σπίτι της μαμά της, αλλά είναι το μοναδικό της σπίτι αυτό, το οποίο δεν μένει εκεί, γιατί δεν μπορεί το ρεύμα να πληρώσει. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Κανονικά είναι η μοναδική κατοικία. Μάλιστα. Αλλά δεν μένει μέσα γιατί φιλοξενείται, γιατί δεν μπορεί να τα απεξέλθει ούτε στα έξοδα τα πάγια του σπιτιού. Μάλιστα. Αυτή η κατοικία λοιπόν, η οποία έχει 30.000 ευρώ, ακούτε τι σας λέω, ναι. Βγήκε σε κατάσχεση, κατασχέθηκε, δεν έχει προσοριστεί ακόμη πληστηριασμός, για 9.600 ευρώ έμφυα από τα χρόνια που δεν μπορεί η κοπέλα να πληρώσει το έμφυα, γιατί είναι άνεργη. Σας παρακαλώ, μην λέμε πράγματα τώρα ότι δεν κατάσχονται και δεν βγαίνουν και δεν κάνουν. Ποιον σκοροϊδεύει ποιον? Προχθές, ακούστε με λίγο, επειδή, συγγνώμη, είμαι από τη γραμμή και δεν έχω τώρα και επαφή, συγγνώμη. Λοιπόν, προχθές βγήκε ένα δημοσίευμα, δεν ξέρω, εγώ στο ίντερνετ το είδα, δεν ξέρω αν ήταν σε έντυπο, η μάχη των τραπεζών με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ποιον κοροϊδεύουν? Δεν τους ξέρουν τόσα χρόνια τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Τους ξέρουν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, κύριε Παυλόπουλε, γιατί μέσα από τις δικές τους τράπεζες περάσανε τα χρήματα που υπήρχαν στους λογαριασμούς και βγήκαν έξω. Δεν περάσανε από τα στρώματα, τα χρήματα ήταν μέσα στις τράπεζες. Τους ξέρουν λοιπόν πάρα πολύ καλά. Γιατί δεν τους έβγαλαν στο καναβάτσο εδώ και 7 χρόνια και ταλαιπωρούνε τους συνεπείς ή τους ανεπέτειους, γιατί ταλαιπωρούν και τους συνεπείς, οι οποίοι φορτώνονται όλο αυτό το χρέος, αλλά ταλαιπωρούν κυρίως τους ανυπέτειους που θα χάσουν τα σπίτια τους, οι άνθρωποι που δεν έχουν καμία υπετιότητα σε αυτό που συνέβη. Και γιατί συνεχίζουμε να είμαστε υποκριτές και δεν λέμε την πραγματικότητα, ότι ποτέ οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, ενώ γνώριζαν ότι σώσαμε τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Γιατί, κύριε Παυλόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Παρακαλώ πολύ και τον κύριο Μητρόπουλο θα στο τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μιχαλίτση, παρακαλώ. Μπορώ. Ναι. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να θέσω τρία πραγματάκια. Καταρχήν, το πρώτο που αναφέρθηκε περί δέσμευσης από το Υπουργείο Οικονομικών λογαριασμών για 100 ευρώ, αυτό να θυμίσω ότι είναι η λειτουργία του ΚΕΑΟ και έχουν να κάνουν με οφειλές των ασφαλιστικών εισφορών όταν, και αυτό ενεργοποιείται όταν ο κατάσχετος λογαριασμός είναι πάνω από τα 1.500 ευρώ και όταν πραγματικά υπάρχει στραπεκός λογαριασμός που μπορεί να καλύψει αυτήν την απέτηση. Όχι, δεν ασφιστούμε, είναι η λειτουργία του ΚΕΑΟ. Λοιπόν, το ΚΕΑΟ είναι ένα συγκεκριμένο λογαριασμό, δεσμεύει το λογαριασμό μέχρι να πληρωθεί το ποσό τη οφειλή. Λοιπόν, όπω και κάθε επιστροφή τη εφορία, πρώτα ελέγχεται το ΚΕΑΟ. Ζούμε το ποιο θα μας τον πιάσει πρώτος. Όχι, δεν είναι. Μεσχωρείτε τώρα που το λέω έτσι λαϊκά. Το ΚΕΑΟ θεσμοθετήθηκε της προηγούμενης κυβέρνησης. Ναι. Λοιπόν, το ΚΕΑΟ θεσμοθετήθηκε με την προηγούμενη κυβέρνηση και όχι με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Λοιπόν, έχει σημασία για να ξέρουμε. Αυτό το επιχείρημα τι έγινε στις προηγούμενες κυβερνήσεις, πόσα χρόνια ακόμα θα το λέτε. Εάν δεν σας αρέσει, ήταν κακό το ΚΕΑΟ γιατί δεν το καταργήσατε. Είναι καλό το ΚΕΑΟ. Α, καλό δηλαδή θεσμοθετήθηκε. Μα όταν καλό όργανο που θεσμοθετήθηκε. Όταν χρωστάει 100 ευρώ και έχει 1.500 μέσα, πάνω από 1.500 τράπεζα, γιατί δεν τα πληρώνει. Γιατί έχει παρασυρθεί από κάτι ανθρώπους όπως είναι ο κ. Λαφαζάνης με τον καλή έννοια που λέει ότι δεν πληρώνουμε και θα μπουκάρουμε μέσα στα δημόσια κτίρια και αυτό είδαμε προηγουμένως να ανατρέψουμε όποιες νόμιμες αποφάσεις υπάρχουν για να πάρετε τα λεφτά σας πίσω. Ο κ. Τσίπρας δεν ήταν αυτός που έλεγε να πληρώσει σήμερα στο δικείο. Αφήστε με να πω. Σας άκουσα όλους να μιλάτε, να ορίεστε, να καυγαδίζετε. Θα ακούσετε λίγο λοιπόν και τη δικιά μου την άποψη. Ο καθένας οφείλει να έχει τη δικιά του άποψη. Κανένας δεν το είπα ποτέ. Ούτε κι εγώ το είπα.
Ωραία, τι θέλει να κάνουμε. Το είπε ο κύριος Καμένος. Το είπε η Αυγή. Το είπε η Αυγή. Να το δούμε. Το είπε η Αυγή. Έτσι κερδίσατε την εξουσία. Έτσι κερδίσατε την εξουσία. Δηλητηριάζοντας την ελληνική κοινωνία, λέγοντας ψέματα με δημαγωγία και λαϊκισμό. Έτσι κερδίσατε την εξουσία. Γιατί αν δεν τα λέγατε αυτά, εξουσία δεν θα βρίσκατε ούτε στα όνειρά σας. Αυτά λέγατε στον ελληνικό λαό και ανελιχθήκατε στην εξουσία. Κύριε Λαπαβίτσα, καραποβήθηκε. Σας χαλάσαμε το πάρτι. Το πάρτι μας χαλάσανε. Λοιπόν, τι νοβάρτης. Ποιο πάρτι σας χαλάσανε. Καλά, πείτε τώρα εσείς τα δικά σας. Παρακαλώ. Θέλετε να κάνουμε το τσοβολιό. Θέλετε να ξεκατηλιαστούμε. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό σας χαλάσαμε. Αυτό σας αρέσει να κάνετε και να δείχνετε στην τηλεόραση. Να πείτε συγγνώμη για τα ψέματά σας. Έτσι θα κερδίσετε τους ψήφους. Έτσι θα κερδίσετε τα 32% των ψηφοφόρων που δεν πάνε να ψηφίσουν. Γιατί δηλητηριάσατε μια δεν αφήνετε κάποιον άνθρωπο να πει την κουβέντα του. Θα το ξαναδείξω. Από το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Σήμερα είμαστε στο κανένα σπίτι στα χέρια διοκτήτη. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι δικό σας έργο. Είναι δικό σας έργο. Γιατί 7 χρόνια οι δανειστές απαιτούσαν τις ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και ούτε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ούτε τη κυβέρνηση δεν τους δώσανε. Ήρθε η δική σας κυβέρνηση του αριστερού κ. Τσίπρα να δώσουν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς στους δανειστές. Ναι. Για να παραμείνετε στην εξουσία. Παρακαλώ, αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν τρέπεστε να την πείτε. Για το PSI δεν είπατε μια συγγνώμη. Αλλά, τότε. Εντάξει, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Είπατε... Ο κύριος Μιχαλίτσης. Για τα 45% που κατεβάσατε τις συντάξεις. Μα με ακούτε ή να πάω στο σπίτι να σας βλέπω. Μια χαρά είναι εδώ. Α, μια κύριε χαρά Μιχαλίτσε, είναι. Κύριε Καρνικόλα, βάλτε κάτω τα δημοσιεύματα. Θα βγάλουν και ένα πρωτοσέλιδο με τα λεφτά. Υπάρχουν. Βάλτε το κάτω. Λεφτά υπάρχουν. Εάν καταπολεμηθεί διαφορά, κύριε Παυλόπουλε, να σταματήσει αυτή η καραμέλα πλέον. Έχει περάσει αυτό. Είναι λάσκι. Ένα λεπτό σα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μα σα παρακαλώ. Φτάνει δηλαδή η εικόνα που μα βαβρύνει την ψυχή. Έχω τον κύριο Μητρόπουλο. Κύριε Μιχαλίτση, σας ζητώ συγγνώμη, επειδή είναι στη τηλεφωνική γραμμή, σε εσάς θα γυρίσω, εσείς θα τελειώσετε τη φράση σας και ο κύριος Σπυρόπουλος αμέσως, ο κύριος Σπύρου αμέσως μετά. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το θέμα απαιτεί και γενναιότητα και ετοιμότητα, διότι με μια απλή επίσκεψη στα ειρηνοδικεία σήμερα της χώρας θα δούμε ότι το 80% που επηρεαστήκαν είναι τα κάτω των 300.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, δεν είναι τώρα και ο κύριος Αραχοβίτης που χρόνια το τιμούσε και αγωνιζόταν. Πρέπει να δεχτεί ότι η πλειονοψηφία των σπιτιών που βγήκαν σήμερα στο σπίτι ήταν κάτω των 300.000 και δεν είναι τριτεγγύητες αυτοί, δεν ξέρω ποιος του είπε να το πει. Τώρα, αν πάτε στα εκθέματα... Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτά ήταν οφειλές για πρώτη κατοικία. Ήταν υποθήκες. Για τι πράγμα ήταν, για εξηγήστε ήτανε, μας. Ήτανε πρωτοφυλές πρώτης κατοικίας. Τώρα μην... Τι ορίζουμε πρώτη κατοικία. Η κυρία Νούκα άλλα μας είπε πριν. Δεν είπε άλλα. Κυρία Νούκα το μάζεψε. Αφήστε τον να τοποθετηθεί, παρακαλώ. Αφήστε τον γιατί θα σας θυμίσω την κυβερνητική δέσμευση ότι είτε είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, κάτω από 300 δεν βγαίνει στο σπίτι. Κυβερνητική δέσμευση ήταν αυτή. Πρόσφατη. Σας ακούω τόση ώρα. Η δέσμευση της κυβέρνησης ήταν συγκεκριμένη. Έστω και στην άτυπη συμφωνία. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη κατοικία δεν θα βγει στο σπίτι. Δηλαδή, εσείς λέτε να μην παγιοποιήσουμε τις τράπεζες άλλη μια φορά. Δεν καταλαβαίνω. Πείτε το ανοιχτά στον κόσμο. Λέω ότι έλεγε η κυβέρνηση. Λέω ότι έλεγε η κυβέρνηση. Πείτε το. Η κυβέρνηση το έλεγε. Δεν το εννοούσε. Πείτε το. Εσείς λέτε να πάρουμε τα σπίτια. Ότι θα χαρίσουμε στρατηγική. Ο χρέη τη βίλα. Παρακαλώ. 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 Το λέτε. Παρακαλώ. Ακούσατε τι είπα. Τις βίλες, αυτά τα ψευδοδηλήματα πάνω από 300 της αριστεράς, τις βίλες πάνω από 300.000 ευρώ, αυτά τα ψευδοδηλήματα της αριστεράς, σώσουμε για να πληρώσει άλλη μία αποκεφαλαιοποίηση ούτε στα κανάλια. Καταλάβατε. Ο κύριος δεν καταλάβατε. Τα ψευδοδηλήματα ότι υπάρχει άσπρο ή μαύρο, δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο. Ο κύριος Μητρόπουλος, παρακαλώ. Κύριε Σμιλή, βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Μητρόπουλε. Και επαναλαμβάνεται αυτό το οποίο ζήσαμε πριν 3 χρόνια στην Ισπανία, όπου και η κυβική κυβέρνηση έβαλε 3 βίλες ως προκάλημα προπέτασμα και έβαλε 100 σπιτιά λαϊκά προλεταρίων
Το ίδιο επαλαμβάνεται. Γι' αυτό απαιτεί πρόσωπα σαν τον Αραχωή, το οποίο τυχαίνει να ξέρω, να αποδέχονται με εντυμότητα ότι δεν λέω ενέπαιξαν τον κόσμο. Έστειλα μία ομάδα δικών μου από την ΕΛΙΠΕΚ σήμερα στα τρία βασικά ειρηνοδικεία του λεκανοπεδίου. Σας έστειλα ένα μήνυμα και την άλλη εβδομάδα εγκαλέστε με αν δεν επαληθευτούμε. Μου είπατε το 90% των εκθεμάτων. Το 90% των εκθεμάτων του Δεκεμβρίου, ναι. Καλό να με εγκαλέσει ο Σταύρος Αρακοβίτης την άλλη εβδομάδα, στην εκπομπή σας. Το 90% των εκθεμάτων που ήδη είναι αναρτημένα στα ειρηνοδικεία της χώρας του λεκανοπεδίου αφορούν κατοικίες πρωτοφυλετών κάτω από τα 300.000 ευρώ. Να πούνε την αλήθεια στον κόσμο. Διότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται. Να απαιτεί εντυμότητα και γενναιότητα. Επαλαμβάνω, δεν αρκεί το να βάνεις 3-4 βίλες ακριβά σπίτια. Προφανώς υπάρχουν και τέτοια. Προφανώς υπάρχουν. Βεβαίως, ναι, αλλά αυτό που λέει ο Αλέξης, και συγγνώμη, είναι ότι αυτό είναι το άλλο. Κύριε Μητρόπουλε, φίλε Αλέξη, μισό λεπτό. Να το πούμε να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί ο Μητρόπουλος τα παίζει στα δάκτυλα. Εμείς τα θυμόμαστε. Αυτό το κόλπο, δηλαδή, βάζω μπροστά αυτόν που όλοι θέλουμε να του πάρουμε το σπίτι, γιατί είναι πλούσιος, νεόπλουτος, χλιδάτος. Ένας χλιμίτζουρας και μισός που τα έβγαλε στην ευκαιρία τα λεφτά και δεν πλήρωσε κανέναν. Όλοι θέλουμε αυτός να τιμωρηθεί, αλλά βάζουν αυτόν μπροστά και από πίσω είναι ουρά των ανθρώπων που χάνουν τα σπιτάκια τους. Μα εγώ αρκούμε σε αυτό, λέω, ας φέρουν στοιχεία. Ιδίως αξιότιμοι βουλευτές υπέρα, οι εκπρόσωποι των συγκυβερνών κομμάτων, και εδώ είμαστε την άλλη εβδομάδα. Να δούμε, έχει Νούκα δίκιο που μάχεται και πρωτοστατεί για το δίκιο λαϊκών κατοικιών και οικογένειων. Εγώ έχω δίκιο ή ο κ. Σαρά. Είναι απλό το θέμα. Και να εγκαλέσετε αναλόγως σε μένα την Νούκα. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Μια ερώτηση μου. Ένα λεπτό, κύριε Μητρόπουλε, παρακαλώ. Αγαπητέ Αλέξη, μια ερώτηση. Δεν υπάρχουν βίλες πρωτεγγυητών, όπως λέτε, ή καταστήματα ή υπόγεια ή και τα λοιπά, πάνω από 300, μάλλον βίλες πρώτες κατοικίες πάνω από 300.000 ευρώ, βιομηχανίες εγκαταλελειμμένες, σπίτια ή υπόγεια που βγήκανε, μισό λεπτό, που πρέπει να πάμε σε κάτω από 300.000 που δεν το θέλει κανένας. Γιατί το βάζετε αυτό, σαν μα δεν το λέει ως πρόταση. Δεν είναι... Την πραγματικότητα περιγράφει. Ναι, ναι, αυτό λέω. Ποιος λοιπόν στατιστικά λογικός άνθρωπος θα προέτασε να προχωρήσουν πληστηριασμοί κάτω από 300.000 τη στιγμή που υπάρχουν στρατηγικών κακοπληρωτών ενυπόθηκα δάνεια με υποθήκες πάνω από 300.000 για πρώτη κατοικία μη πρώτες κατοικίες. Μήπως κάτι άλλο συμβαίνει. Πείτε μας. Ότι ήταν προσχηματική σήμερα, το ότι προτάχθηκαν δύο βίλες είναι και θα βγουν αύριο σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, γιατί με πήρε ξένος συνάδελφος του κυρίου Παυλόπουλου, κυρίου Χουδελάκη, να εξηγήσω γιατί η τράπεζα που εκπληστηρίασε σήμερα ακριβώς σπίτι στα βόρεια προάστια το χτύπησε μόνη της και το πήρε μόνη της, διότι αυτή είναι η γραμμή των δανειστών. Σας ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλε. Άρα λοιπόν, και μάλιστα με πολύ χαμηλό ποσό, 670.000 ήταν, αν θυμάμαι, για αξία παρακάτω 1,5 εκατομμύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μιχαλίτσο, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Το δεύτερο που θέλω κύριε να πω. Κύριε Σπύρου, έρχομαι αμέσως να σας ζητώ συγγνώμη. Ότι ο καθένας έχει την άποψή του και μπορεί να επιχειρηματολογήσει πάνω σε αυτή. Δεν είναι πάντως άποψη τα στοιχεία. Όχι. Εγώ να συμφωνήσω λοιπόν. Αφήστε με να τη σκέψουμε. Παρακαλώ, ναι, υπάρχουν κάποιες βίλες, υπάρχουν κάποιες μεγάλες βιομηχανίες που είναι πάνω από 300. Ναι, υπήρξε μια συζήτηση με τις τράπεζες ότι δεν πρέπει να προχωρήσουν σε κάτω από 300.000. Τώρα, αν το αθετεί η τράπεζα, είναι άλλο θέμα και πρέπει να δούμε γιατί αθετεί λοιπόν, αυτή τη συμφωνία. Πρέπει να νομοθετήσετε. Πιθανόν να πρέπει να νομοθετηθεί. Γι' αυτό και θα πούμε. Να ρωτήσω την κουβέντα. Είδαμε λοιπόν ανθρώπους όμως. Πώς θα σώσετε την παρτίδα. Μισό λεπτάκι. Να δούμε όμως γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όχι, να δούμε πρώτα τι κάνουμε τώρα. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε φτάσει. Γιατί να φτάνουμε πάντα στο και πέντε και να λέμε χάρισε τα λεφτά αυτού νου που επί 2,5 χρόνια δεν πήγε ποτέ να κάνει τη ρύθμιση που και ο νόμος Κατσέλη και ο νόμος Σταθάκη του δίνει την ευκαιρία. Γιατί ένας πληστηριασμός δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει 2,5 χρόνια διάρκεια. Κυρίε και αν λέω ψέματα, πέστε μου ότι λέτε ψέματα. Άρα λοιπόν, ένας πληστηριασμός στον τόπο και στην κοινωνία είναι αφήγημα μιας άλλης εποχής.
Γιατί αν δεχόμαστε και αν ακόμη λέμε ότι η κρίση γονάτισε τους πάντες, μικρούς, μεσαίους, μεγαλύτερους και μεγάλους. Τότε, τους πάντες, αυτό που λέγατε, δηλαδή προλίγου καιρού. Η κρίση γονάτισε. Και τι έρχεται λοιπόν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να μου λέτε και γιατί φτάσαμε ως εδώ. Ο νόμος Κατσέλη ήταν της προηγούμενης κυβέρνησης. Ο νόμος Κατσέλη έδωσε κάποιες δυνατότητες. Της προπροηγούμενης. Έδωσε κάποιες δυνατότητες. Το 2010 ο Γιώργος Πανδρέου. Να τα λέμε. Έδωσε κάποιες δυνατότητες. Ναι, δεν σας παίρνουμε τη δόξα. Έδωσε κάποιες δυνατότητες. Το οποίο καταψηφίσατε τότε. Ναι, καταψηφίσατε και από γιατί το καταψηφίσαμε. Έδωσε λοιπόν κάποιες δυνατότητες. Στους ανθρώπους που χρωστάνε να πάνε να ρυθμίσουν τα ωφέλη, τις οφειλές αυτές. Έδωσε όμως και ένα παράθυρο σε κάποιους που έχουν λεφτά στην άκρη ναι. να πούνε: άστο, δεν πληρώνω, θα φτάσω σε κάποιο σημείο και να πω ότι έχει απαξιωθεί η περιουσία μου, άρα δεν μπορώ να πληρώσω αυτά και το θα αποφεληθώ. Και φτάσαμε λοιπόν. Και δεν αντέξατε την αδικία εσείς τώρα. Όχι, δεν αντέξαμε. Αλλά... Ήρθε ο νόμος Σταθάκη για να διορθώσει κάποια τέτοια κακό κείμενα. Ναι. Και λέω, γιατί 2,5 χρόνια κάποιος που δεν μπορούσε να αποπληρώσει το δανείο του δεν πήγε να ρυθμίσει. Ναι. Οι τράπεζες. Και τα funds πώς φτάσανε να έρθουν εδώ πέρα, επειδή δεν πήγαινε ο κόσμος να ρυθμίσει ή επειδή δεχθήκατε τον εκβιασμό των δανειστών. Οι άνθρωποι που πήγαν και φωνάζαν έξω είναι παραπληροφορημένοι, είναι άνθρωποι που τους παρασύρανε, δεν πληρώνουν. Ποιος έφερε τα funds εδώ, θυμόσαστε τι έγινε. Τα κοράκια που λέγατε, ποιος τα έφερε. Κόρακια πάντα υπήρχαν. Όχι, άλλο λέω. 150 χρόνια γίνονται. Άλλο λέω. Τα φαντ που παίρνουν πακεταρισμένα τα δάνεια κουρεμένα κατά 70, 80, 90, ναι, δεν υπάρχουν 60%. Αποφάσεις. Δεν υπάρχουν αποφάσεις δικαστηρίου. Ποιος τα έφερε εδώ. Τα έφερε ο Ντάιζενμπλουμ, τα έφερε ο Τσακαλώτος, τα έφερε ο Βαρουφάκης, τα έφερε ο Σμυρνής, ο Χουδαλάκης, ο Λοβέδος. Ποιος τα έφερε εδώ. Το μνημόνιο το τρίτο, Άκη μου, εγώ δεν το ψήφισα και μέσα γράφει για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ορίστε, εντάξει, κύριε Σπύρου, παρακαλώ. Σημειωτέων σε αυτό που είναι όχι, όχι, όχι. Τρεις φορές έχουμε αδικήσει τον κύριο Σπύρου. Τρεις φορές την εβδομάδα πληστηριασμού, όχι μία. Ελάτε, κύριε Σπύρου. Χαίρετε και από μένα, μια ώρα μετά την έναρξη της εκπομπής σας. Εγώ ενδιαφέρομαι πολύ για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω φωνάζοντας. Δηλαδή, δεν μετριέται το ενδιαφέρον με την ένταση και δεν βοηθάει, πιστεύω, και δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Η εικόνα που δείξατε, η θλιβερότατη, είναι αποτυπώνει τα ΜΑΤ, τα οποία θα καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, να προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη, ώστε να διεξαχθούν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, οι οποίοι δεν θα συνέβαιναν, όπως πάλι έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, έχει πει τόσο πολλά ο ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον έχω χάσει και εγώ το μέτρημα, όπως και οι παριστάμενοι εδώ πιστεύω ότι δίκιο έχουν. Υποσχέθηκε πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούσε να τηρήσει και το σημαντικό σήμερα εδώ που φτάσαμε είναι ότι δεν ξέρω αν θέλουν, δεν ξέρω αν μπορούν. Αλλά ξέρω ότι δεν πράττουν κάτι για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Τους διαψεύδουν συνεχώς οι επαΐοντες για τα συγκεκριμένα θέματα. Η αγαπητή συνάδελφος, κυρία Νούκα, που βγήκε και είπε τη δήλωση που διαψεύδει τόσο τραγικά τις δηλώσεις και τις ελπίδες όλες του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης, ότι δηλαδή δεν θα γίνουν πληστηριασμοί για ακίνητα αξίας κάτω των 300.000. Ο ίδιος ο πρόεδρος των Ελληνικών Τραπεζών είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία άτυπη, όπως σωστά παρατηρήσατε κι εσείς. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πράγματι θα εκπληστηριαστούν πρώτες κατοικίες, πολλές, φτηνές, φτηνά, θα εξυπολυθούν. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητρόπουλος αυτό που είπε σωστά το αποτύπωσε. Ό,τι έγινε στην Ισπανία θα γίνει και εδώ. Άρα, τι μπορεί να γίνει πρακτικά από εδώ και πέρα, για να μην ξαναδούμε αυτό, γιατί ειλικρινώς και δεν λαϊκίζω, η γροθιά που επιμείνατε να δείξουμε είναι συγκλονιστική. ΜΑΤ δεν δικαιολογούνται να είναι μέσα σε δικαστικό κτίριο, δεν δικαιολογούνται να αντιμετωπίζουν πολίτες, ακόμα κι αν υπερβάλλουν οι πολίτες αυτοί ή διεκδικούν με λάθος τρόπο τα αιτήματά τους ή οτιδήποτε. ΜΑΤ δεν μπορούν να έρχονται σε αυτή την αντιπαράθεση που βλέπουμε τώρα. Είναι απολύτως απαράδεκτο. Και δεν δέχομαι φυσικά ότι υπάρχει αριστερό πρόσημο ή δεξί. Είναι ανήκουστο. Εν πάση περιπτώσει. Πραγματιστρός. Η αριστερή πραγματικά. Και η δεξιά στους αγώνες. Δίνω, κύριε Κουδαλάκη, δίνω ένα πόντο παραπάνω στο ότι έχουμε μια δίθεν αριστερή κυβέρνηση η οποία έχει δεσμευτεί για τόσα πολλά πράγματα και τα οποία βλέπουμε όλα να πραγματοποιούνται, εν πάση περιπτώσει. Λέω λοιπόν ότι εφ' εξής, τι πρόκειται να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους, τι πρόκειται να γίνει με τα κόκκινα δάνεια, ποια είναι η λύση που προτείνονται, γιατί το να επιρρύπτουμε μόνο ευθύνες, οι μεν στους δε, να επιρρύπτουν μάλιστα, μη συμπαθάτε, αλλά εγώ μπορώ να απέχω από αυτό. Και να λένε ποια ήταν χειρότερη κυβέρνηση, ποια ξεκίνησε το πρόβλημα, ποια το μεγάλωσε, ποια το διόγκωσε και ποια θα το λύσει, που καμία δεν το λύνει, δεν βοηθάει.
Εμείς είχαμε κάνει μία πρόταση και θα ήθελα μέχρι το τέλος τουλάχιστον της σημερινής εκπομπής να ακούσουμε και προτάσεις βελτιωμένες της σημερινής υπάρχουσας κατάστασης. Είχαμε κάνει μία πρόταση η οποία πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτή και από τους δανειστές και τι ξέρουμε ότι έχουν απαιτηθεί 2.000 περίπου πληστηριασμοί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Προκειμένου να δούνε, να είναι ένα δοκιμαστικό στάδιο για τα stress test των τραπεζών που θα ακολουθήσουν. Και 18.000 μέχρι το 18. Είναι συγκεκριμένη η αριθμή. Είναι fix αυτά τα πράγματα. Κύριε Σπύρου, πέστε ότι ανέβηκαν και οι τράπεζες σήμερα στο χρηματιστήριο, μια που σας βλέπω έτσι πιο μιλή και από τους υπόλοιπους. Ανέβηκαν, είχε μεγαλύτερη άνοδο εδώ και κανένα μήνα με το που ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί. 5%. Ανέβηκε 5% το τραπεζικό κλάδος. Τι χάσαμε την ευκαιρία. Με το υπόλοιπο χρηματιστήριο είχε να έχει ανέβει 1,5%. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Τον προηγούμενο μήνα. Που, εν πάση περιπτώσει, δεν με ενδιαφέρει στην πραγματικότητα τι θα κάνουν οι τράπεζες ούτε οι μετοχές των τραπεζών, ούτε πραγματικά δεν με αφορά καθόλου. Με ενδιαφέρει όμως τι λύση θα βρεθεί. Και λέω ότι είχαμε δώσει μία λύση, μία ιδέα, εν πάση περιπτώσει, μία κατεύθυνση. Πραγματικά, ο άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του εξαιτίας του κόκκινου δανείου του, να του δίνεται μια προνομιακή δυνατότητα να προτιμηθεί έστω σε ένα 10% του κεφαλαίου. Όχι 3% όπως θα το πάρουν τα fans, αλλά σε ένα 10% να του δοθεί αυτή η δυνατότητα που φαντάζομαι ότι μα χάρη στη φιλοτιμία, μα χάρη στην αποταμίευση, μα χάρη στα τελευταία, στις τελευταίες δρανίδες κάποιων χρημάτων που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος, θα τα βρει. Με θα τα βρει την ευκαιρία. Και, ναι, και θα πάρει το σπίτι του. Εγώ σας λέω ότι δεν θα τα βρει. Γιατί δεν του δίνουν την ευκαιρία. Μπορεί όντως να μην τα βρει. Κοιτάξτε. Είναι έτοιμο να τα πουλά στον άλλο με 30% και τον άλλο το βγάζει από το σπίτι του χρόνου, δεν έχει καν μια ευκαιρία. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά να πω και το εξής. Εμένα με ενδιαφέρει πολιτικά το θέμα των ευκαιριών που μπορεί να δώσει μια κυβέρνηση, της δυνατότητας που μπορεί να δώσει. Το πώς θα την εκμεταλλεύεται ο πολίτης από εκεί και πέρα είναι δικό του θέμα. Γιατί εγώ ανήκω, εν πάση περιπτώσει, σε αυτούς που πιστεύουν ότι και εμείς φέρουμε κάποιο βάρος, κάποια ευθύνη για όποια κατάσταση αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όχι ενδεχομένως με τα κόκκινα δάνεια τόσο πολύ, αλλά με τη συνολική κατάσταση της χώρας, με την πολιτική, με τους πολιτικούς που έχουμε, με αυτά που ακούμε, με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Και περιμένω να δω πότε θα έρθει επιτέλους αυτή η ορίμανση και σε εμάς, ώστε να κάνουμε ορθότερες, σοφότερες επιλογές. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ πάρα πολύ, περιμένει πολλοί κόσμος. Ο κύριος Τσεκουράκης, πρώτη γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Καλάτε. Θα ήθελα προς τον κύριο του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι βλασφημία να λέει ότι είναι αριστερός. Γιατί οι αριστεροί δεν κάνουν αυτά τα πράγματα. Εγώ η Εθνική μου ζητάει κάθε μέρα να πληρώσω μια κάρτα που είχα και έχει φτάσει σε κάποιο ύψος. Και δεν έχω και μου λένε συνέχεια θα μου βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Ένα σπίτι που μπήκα τώρα για το μέρισμα και η αξία του είναι 86.400. Αυτό θα μου βγάλει ο κύριος Αραχοβίτης. Ο κύριος του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να ντρέπεται που βγαίνει και λέει είναι αριστερός. Είναι βλασφημία. Κύριε Τσεκουράκη. Και αυτός και οι υπόλοιποι δικοί του. Δεν έχει νόημα και δεν θα το επιτρέψω να απευθύνουμε επιθετικούς χαρακτηρισμούς σε πρόσωπα, διότι δεν ανοίγω τις γραμμές για να κρεμάσω πρόσωπα στα μανταλάκια. Ανοίγω τις γραμμές για να ακούσω τις διατυπώσεις σας, τις απόψεις σας, τους προβληματισμούς σας, τις καταγγελίες σας, το σχόλιο σας για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τσεκουράκη. Ο κύριος Πρωτόπαπας, παρακαλώ. Την καλησπέρα μου κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα σας. Και καλησπέριζω όλο το πάνελ. Ελάτε. Τα συγχαρητήριά μου θα περισσέψουν. Έχετε μαζέψει τόσα πολλά που σας αρκούν. Τα δικά μου περισσεύουν. Ελάτε. Είμαι ένας γέρος 89 χρονών. Ναι. Κατάκητος και επειδή έχω το χάρισμα να παρατηρώ και να ακούω πολλά πράγματα, θέλω να σας τα μεταδώσω. Οι δανειστές μας δεν είναι δανειστές, είναι εγκριαστές. Θα αποδείξω γιατί. Έχουν σκοπό να αφανίσουν τον ελληνικό λαό, να τον ξεριζώσουν και να πάρουν τις περιουσίες αυτοί οι οποίοι. Και γιατί θέλουν να τις πάρουν αυτοί. Α, σε εξηγήσω. Πώς το τεκμηριώνω. Ενώ εγώ τα αγόραζα κινητά, παράγα με τη δουλειά μου για να τα βγάλω πέρα, αγόραζα μια καρσονέρα, την πουλάγα, πώς δεν έχεις μου, να πουλήσεις αυτό, αγόρασα κύριο. Πλήρωνα φόρο μεταβίβασης 13% και για Παυλόπουλε. Και τώρα οι θεσμοί, οι εκβιαστές το κατεβάσαν στο 3%. Γιατί σου λέει, οι Έλληνες τους ξεπαραδιάσαμε, τους ξεπουπουλιάσαμε, δεν έχουν φράγκο. Θα τα αγοράσουμε όλα εμείς, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Αμερικάνοι, οι Εγγλέζοι. Καταλάβατε. Ευχαριστώ κύριε Πρωτόπαπα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης, παρακαλώ. Ο σχεδιασμός είναι μόνο Έλληνες. Καλησπέρα σας, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος παρακολουθώ πάρα πολύ την εκπομπή σας και μ' αρέσει και το επίπεδο δημοσιογραφίας, θα παρακαλέσω πάρα πολύ το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθήσει μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα να αποτρέψουν το έγκλημα το οποίο είναι με εξελίξει. Θα υπάρξουν τεράστιες αναστατώσεις, κύριε Παυλόπουλε. Δεν θα κρατηθούν ούτε παραχωρήσεις επιδομάτων. Το θέμα της ιδιοκτησίας της πρώτης κατοικίας και ιδιαίτερα της λαϊκής κοινωνίας είναι συνδεδεμένη με ιδρώτες και αγώνα. Όλο αυτό είναι ένα σχέδιο, κύριε Παυλόπουλε. Και όλα ξεκινούν από το γεωπολιτικό και από την ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο κανένα γεγονός. Σήμερα υπηρετείτε το ύψιστο επίπεδο της δημοσιογραφίας και ένα μεγάλο καλό στην ελληνική κοινωνία. Και σας δίνω συγχαρητήρια. Να είστε καλά, γιατί κύριε Παυλόπουλε. Είναι θέμα, κύριε Παυλόπουλε, εσωτερικής ισορροπίας. Και δεν είναι αν θα χάσει ένας άνθρωπος στο σπίτι του. Ελάτε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Ο κύριος Ατζετάκης, παρακαλώ. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Είμαι έτοιμος. Ναι, κύριος Ατζετάκης. Την τηλεόραση σας κλείστε. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Και όλο το πάνελ, στο φίλο μου τον Λοβέρδο και σε όλους. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι για το έσχος που είδα απόψε και να έχετε υπόψη σας όλοι σας, διότι είμαι από πολιτική οικογένεια, πολιτεύομαι ότι αυτό το έσχος που είδα απόψε εκεί θα φέρετε τον κόσμο σε τόση απόγνωση που είναι σε μια παπακερή κλωστή κρέμεται ο εφήλιος. Προσέξτε το αυτό. Έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι μας. Προσέξτε το. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ας μην μνημονεύουμε καν τέτοιου είδους εφιάλτες. Ο κύριος Σταύρου, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τον λόγο. Καλησπέρα, κύριε Σταύρου. Θέλω να πω το εξής. Σε καιρό πολέμου το παράγγελμα για την προάσπιση είναι υπερβομών και εστιών. Αυτές τις αιστείες καλό τον κόσμο να υπερασπίσει. Δεύτερον, ακούω συνέχεια να λέτε αντικειμενικές αξίες και αντικειμενικές αξίες. Κύριοι, ο όρος είναι αντικειμενική τιμή. Οι αξίες είναι άλλες. Ο όρος είναι αντικειμενική τιμή, το επαναλαμβάνω. Αξίες είναι το ωραίο, το δίκαιο, το ηθικό. Αυτές είναι αξίες. Μην διαστρεβλώνετε τις έννοιες. Τρίτο θέμα. Ακούμε τις 300.000 πάνω, 300.000 κάτω. Ναι. Δεν τις κάνουμε έτσι για ηρωνία, 310.000 να παίξουμε 31 και στις 311 να φτιάγεται κάποιος. Ευχαριστώ, κύριε Σταύρου. Να είστε καλά. Ο κύριος Χάρος, παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Προσπαθώ. Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Από τα 20 λοιπόν χιλιάρικα που βγάζω, δίνω 12.200 για το κράτος, 27% ΕΦΚΑ και 29% εφορία. Δεν βάζω προκαταβολή, δεν βάζω τίποτα άλλο. Εσείς λοιπόν, δουλεύετε για το δημόσιο δηλαδή. Μισό λεπτά και να τελειώσω. Από τα 12 λοιπόν 200, από τα 20 μου μένουν 7.800. Δίνω 4.800 για ενίκιο σπιτιού, το οποίο δεν αποφορολογεί το κράτος εδώ και 8 χρόνια, γιατί βλέπετε είμαι χλέπα, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και 2.000 περίπου ΔΕΗ, το 20 το συμπλήρωσα. Εγώ λοιπόν μπορώ να ζήσω, κύριε Παυλόπουλε, με 0 εισόδημα? Μπορώ να πληρώσω το δάνειό μου? Μπορώ να κάνω κάτι άλλο? Δηλαδή, άκουσα τον κύριο τον Ανέλ, που λέει ότι 2,5 χρόνια υπάρχει ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος φαίνεται ο κύριος τον Ανέλ δεν γνωρίζει ότι εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούμε να πούμε στον νόμο Κατσέλη. Οι τράπεζες δεν μας βγάζουν ούτε ένα, δεν μας δίνουν ούτε ένα λεπτό μείωση. Το πιστεύετε αυτό που σας λέω?
επιμένουν σε κάτι επιτόκια 12%, το οποίο τα έχουν βγάλει παράνομα ο Άριος Πάγος. Και από το 2001, από το 2001 με την απόφαση 12-19 λοιπόν, ο Άριος Πάγος έχει βγάλει αυτά τα δάνεια παράνομα. Πάνω από 6% δάνειο δεν έπρεπε να υπήρχε στην Ελλάδα. Και ζητάνε τώρα και τα σπίτια μας και τα χρήματα. Μπορεί να πει κανένας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δεν έχει άδικο τώρα. Να θυμίσουμε, επειδή το είπε, επειδή το είπε και ο Καρανικόλας στο διάλειμμα, αυτή τη στιγμή είναι το βασικό προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που πρέπει να γίνει μέχρι το αργότερο τον Ιανουάριο. Είναι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και να αρχίσουν οι πληστηριασμοί. Γι' αυτό και μέχρι τότε θα δούμε πράγματα και θάματα. Μετά δεν ξέρω αν θα συνεχίσει. Ο κύριος Τσίπρας, κύριε Λοβέρδο, αλλά πόσο καλός μαθητής και πόσο ελκυστός υπηρέτης είναι της κυρίας Μέρκελ, του Δουνουτού και όλων των άλλων. Εντάξει, αφήστε τους χαρακτηρισμούς. Τους υπηρέτες και τις Φιλιππινέζες, αφήστε τις. Αυτό είναι, κύριε Παπαδόπουλε. Γι' αυτό τα κάνουν αυτές τις μέρες. Μια πρόταση είναι σε αυτή τη λίστα. Μια κουβέντα για να πάμε και στις προτάσεις. Έχετε δίκιο για τις προτάσεις, αλλά επιτρέψτε μου να πω πριν τις προτάσεις δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ότι όντως έτσι όπως το πω Γιάννης είναι. Δηλαδή, πριν έρθουν ακόμα, θέλω να θυμίσω το τελευταίο Eurogroup, ευνηδιάστηκαν μάλιστα οι αγαπημένοι εταίροι και δανειστές βιαστές για την απεργία των συμβολιογράφων. Εκεί το ακούσαν, στο Eurogroup. Τώρα ακούσαμε τους απειλούς συμβολιογράφους σαν απεργούν. Εκεί το ακούσανε. Και είπανε, μάλιστα ήταν δέσμευση, αν θυμάστε καλά, όλων των συναρμοδίων υπουργών, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι πρέπει, για να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, οι οποίοι είναι προσυμφωνημένοι και προψηφισμένοι. Σωστό. Και δεν είναι μόνο από αυτούς εδώ πέρα, φίλτατε. Έτσι. Όχι, κύριε Κουβαλάκη. Είναι στο έργα και ημέρες ΣΥΡΙΖΑ. Μια χαρά είναι. Έργα και ημέρες ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο είναι όμως, ηλεκτρονική πληστηριασμή. Είναι όμως, ξαναλέω. 7 χρόνια το πετούσαν, να το λέμε όπως είναι όμως. 7 είναι, χρόνια λέω, το πετούσαν, δεν πέρασε ποτέ. Είναι, λέω, το τρίτο, ο Τσίπρας και τα πέρασε. Είναι, λέω, λοιπόν, το τρίτο μνημόνιο. Και το λέω γιατί. Εδώ, ό,τι έργο και να σηκώσετε, όσο και να τους δίνετε τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κτλ., εάν δεν υπάρξει. Και αν θέλετε, ακούστε μας και εμάς για μια φορά. Κάθε βράδυ έχουμε εδώ τον κόσμο και ταχώνει. Υπάρχουν και όρια. Εδώ δεν είναι θέμα κομματικής αντιπαράθεσης και να πει κάποιος, ετούτος εδώ ο τύπος μου λέει άλλα και μου λέει άλλα. Το ξέρει, το βλέπει κάθε βράδυ ο τηλεθεατής. Εδώ πρέπει να του πεις μια κοινή γραμμή. Αυτή είναι εθνική γραμμή. Είναι, φύγουμε, έρθουνε, έχουμε αύριο το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, τη Φόφη, όποιον θέλεις. Αυτό είναι εθνική γραμμή. Τελεία. Βλέπεις να υπάρχει τέτοια διάθεση. Καθόλου. Από... καθόλου. Δεν υπάρχει, δεν αυτό υπάρχει. Που βλέπω είναι χαρτοπόλεμος. Αλλά επειδή είδαμε τις πρώτες εικόνες, και θα το ξαναπώ, της Ισπανίας θα γίνει εδώ πέρα. Όχι, εδώ θα γίνει δεν χειρότερα ακούω, από την Ισπανία. Δεν ακούω εδώ μια θα γραμμή. Γίνει χειρότερα από την δεν Ισπανία. Δεν ακούω μια γραμμή. Είναι διαφορετική σχέση να λέει, του με το ακίνητο. Που να του λέει πέντε πράγματα, Γιάννη μου. Πέντε πράγματα. Δηλαδή, όριο αξίας. Ποια θα αντικειμενική και πράσινη. Δεν υπάρχει καμία αξία σήμερα. Ένα όριο αξία. Επίσης, πώς να θεωρήσεις κάποιο στρατηγικό κακοπληρωτή όταν έχει αποπληρώσει το μισό ή τα 3/4 του δανείου και του λείπουν 50-100 χιλιάδες από ένα δάνειο 500. Πώς. Δεν είδα να έρθει κανένα από το κόμμα του και να μας πει, παιδιά, αυτό είναι. Μπετόν αρμέ. Κάναμε πίσω, ας πάρουν τις βίλες, ας πάρουν πισίνες. Στο καλό να πάνε. Αλλά δεν βλέπω μα να υπάρχει πολύ, μια γραμμή. Είναι πολύ απλό να βρεις ποιος είναι κακοπληρωτής. Ποιος έχει καταθέσεις. Ποιος δυνατόν, έχει βγάλει λεφτά έξω. Ποιος έχει εισόδημα μεγάλο. Είναι πολύ απλό να βρεις. Γιατί το μνημόνιο και ξαναλέω όλοι μαζί. Αλλά παιδιά ένα λεφτάκι. Και ο άλλος να μένει με το χρέος στο κεφάλι. Ελάτε κύριε Αραχοβίτη. Αλλά δυστυχώς έχουμε άλλες προτεραιότητες τώρα σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε τα βλήματα, τον καμπένο, τη μαρέβα. Αυτές είναι οι καούδες μας. Λοιπόν, και επειδή έχουμε... ορίστε κύριε Ραχωμίτη. Αν μου επιτρέπετε δύο λεπτά. Και, να βάλουμε δύο πράγματα στη θέση. Και θα μου πείτε μετά γιατί επιμένετε στην υπόθεση της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη. Θα σας πω τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε από την αρχή. Καταρχήν η κυρία Νούκα επιβεβαίωσε, είπε ότι στο Ε9 δεν φαίνεται πρώτη κατοικία.
Το είπε σε μια αποστροφή για του μια λόγου. Συγκεκριμένη περίπτωση. Για συγκεκριμένη περίπτωση το είπε. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι για όλο το πινάκι των πληθυσμών. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όλε είναι συγκεκριμένε περιπτώσει. Μα ο Μητρόπουλο πήρε υπό το 80% των ελληνικών θεμάτων. Είναι κατώτερε των 300.000. Ένα-ένα. Ο κύριο Μητρόπουλο δεν απάντησε στην ερώτηση αν υπάρχουν πάνω από 300.000 και ποιο ο λόγο να πάμε σε κάτω από 300.000. Άρα υπάρχουν πάνω από 300.000 οφειλέτες. Προφανώ υπάρχουν. Και θα πάμε σε πάνω από 300.000 οφειλέτες και παρακαλέσατε τις τράπεζες να στηρίξουν μια άτυπη συμφωνία. Ή να μεταδώσεις, κύριο Σαραχοβίτης, το είπαν όλοι νομικοί. Να πούμε ότι ο καθηγητής, ο κύριος Μητρόπουλος, είναι μεταδόνιος. Θέλει να πει το παραμύθι της Κουμουδούρου και του Μεγάρου Μαξίμου. Ας το πει. Στο τέλος, τέλος. Αφήστε. Τουλάχιστον δείξτε έναν αστικό σεβασμό. Ξέρουμε τον χαρακτήρα σας. Σας βλέπουμε, το δείξατε. Ελάτε, κύριε Σαραχοβίτη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχουμε, νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι και θα το δούμε όλες τις επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε. Θέλω να πω όμως το εξής. Ποιος νομοθετεί και τι λέει. Όταν φτιάχτηκε ο νόμος Κατσέλη, όντως σωστά ήταν ένας νόμος που προστάτευε την πρώτη κατηγορία. Τον οποίο καταψηφίσατε. Πείτε το καθόλου. Κύριε Καρανικόλα, αφήστε τον να τοποθετηθεί. Ελάτε, 10 λεπτά. Φαίνεται ο χαρακτήρας του καθενός εδώ. Ελάτε, αφήστε. Πάμε, λέμε. Ο νόμος Κατσέλη με τις προδιαγραφές, με τα σκαλοπάτια που είχε, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και το ξέραμε και το λέγαμε από την αρχή. Mm-hmm. Αυτό λέγαμε. Τροποποιήθηκε με τον νόμο Σταθάκη και Κοσμάκης έχει μπει και έχει σώσει τα σπίτια του. Τι λέτε. Το ξέρετε. Τι λέτε. Και επαγγελματικά... Ξέρετε ότι αυστηροποιήσατε τις προϋποθέσεις. Σε παρακαλώ. Γιατί τώρα, λέτε πράγματα, δεν είστε παρακαλώ. Και ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε. Ναι, εκτίθεστε. Δουλεύεις ως νομικός, τι υποθέσεις χειρίζεσαι. Νόμο Κατσέλη καθημερινά, κύριε Αποβίτη. Νόμο Κατσέλη καθημερινά. Μην μου κάνετε τώρα εμένα μαθήματα. Γιατί ξέρω ότι χρησιμοποιείς τον νόμο Σταθάκη. Έτσι, μπράβο. Τον νόμο Κατσέλη χρησιμοποιώ. Όχι τον νόμο Σταθάκη. Τροποποιήθηκε με τον νόμο. Πόσες είχες βάλει με τον νόμο Κατσέλη πριν τροποποιηθεί. Κύριε Αρχοβίτη, για λοιπόν, το μάθετε, έγιναν τροποποιήσεις στον νόμο Κατσέλη λοιπόν, που αυστηροποιήθηκαν οι προϋποθέσεις ένταξης στον νόμο λοιπόν, Κατσέλη από τον νόμο Σταθάκη και αυξήσατε τους πληστηριασμούς από μία φορά τη βδομάδα σε τρεις. Αυτό κάναμε. Πάμε. Εμείς νομοθετήσαμε λοιπόν τον νόμο Σταθάκη, τον νόμο Κατσέλη από τον νόμο Σταθάκη και είναι πιο ευέλικτος. Πάμε παρακάτω. Εμείς νομοθετήσαμε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό για να μπορεί να γίνει και στα επιχειρηματικά δάνεια που δεν υπήρχε μέχρι τότε καθεστώς προστασίας. Εμείς νομοθετήσαμε την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων οι οποίες μέχρι τώρα έχουν φέρει στα ταμεία πάνω από 250 εκατομμύρια και είναι χρεωμένα πάνω από 550 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και αν θέλετε... Εδώ υπάρχει και το εξής ηθικό ζήτημα το οποίο αποκαλύφθηκε ότι στη δεκαετία την προηγούμενη υπολογίστηκε ότι η φοροδιαφυγή σε εισοδήματα 550 δις αποκρυφέντα εισοδήματα ή παράνομα αλληλοθέντα έφερε φοροδιαφυγή απώλεια στο κράτος 50 δισεκατομμύρια. Μου επιτρέπετε να σας πω όσα δισεκατομμύρια. Μου επιτρέπετε να σας πω. Αυτά είναι στα Paradise Papers, αυτά είναι στις λίστες, αυτά είναι δεξιά και αυτά είναι αριστερά. Λοιπόν, ό,τι είναι επιτρέπεται... παράνομο αυτά στα Paradise Papers. Ναι, ότι αυτό, όχι, είναι φόρο αποφυγή. Δεν είναι όλα φόρο διαφυγή, είναι και φόρο αποφυγή. Είναι παράνομα. Γιατί είναι απώλεια... Η φόρο αποφυγή είναι παράνομη. Η φόρο αποφυγή δεν είναι παράνομη. Όχι. Αν δεν δηλώνει τα εισοδήματά σου, είναι... Όχι, όχι. Αν δεν πληρώνει. Φόρο αποφυγή σημαίνει να μην πληρώνει το φόρο στο οποίο σου έχει καταλογιστεί. Φόρο αποφυγή σημαίνει ότι φτιάνει μια εξωχώρια εταιρεία, μια ομάδα. Να σου καταλογιστεί. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Μην σου καταλογιστούν, όχι να σου καταλογιστούν. Φόρο αποφυγή. Αν αυτά τα 550 δισεκατομμύρια είχαν νομίμως δηλωθεί και είχαν εισπραχθεί φόροι 550 δισεκατομμυρίων. Αυτό τον νόμο ποιον, που επιτρέπει την νόμιμη αυτή η φοροαποφυγή. Αυτό είναι ένα νόμο. Έχετε αλλάξει σήμερα, δεν ναι, ισχύει. Θα σας πω. Ο νόμος αυτός βεβαίως ισχύει σήμερα. Ισχύει σε όλη την Ευρώπη αυτό το καθεστώς. Αλλά με πρωτοβουλία του κυρίου Παπαδημούλη έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση στην Ευρώπη αυτό να αλλάξει σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα μαζί σας. Ποιος τόλμησε να το κάνει. Άμα αλλάξει σε όλη την Ευρώπη. Θέμα χρόνου είναι. Άμα το ξεκίνησε η ΚΟΥΕ. Άμα το ξεκίνησαν οι κομμουνιστές του κοινοβουλίου, η ΚΟΥΕ που ανήκεται. Είναι θέμα χρόνου να αλλάξει. Μαζί θα γίνουν και σοβαρά τα 27 μέλη. Θα γίνουν και σοβαρά. Θα σα πω. Τώρα σοβαρά το λέτε. Μία κουβέντα θα σα πω και εγώ δεν θα ξαναπάρω το λόγο. Δεν έχω καταλάβει. Δεν θα ξαναπάρω το λόγο. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα για την κυβέρνηση γύρω από το πρόσωπο της κυρίας Μητσοτάκη. Διότι θυμάμαι ότι παλαιότερα στην πολιτική ζωή υπήρχε ένας άγραφος νόμος.
ότι στην πολιτική αντιπαράθεση γυναίκες, παιδιά, μανάδες, πατεράδες δεν τα μπλέκουμε. Σήμερα είπε ο κύριος Τζανακόπουλος ότι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη είναι πολιτικό, είναι δημόσιο πρόσωπο και άρα υπόκειται σε πολιτική κριτική. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν? Γιατί όπως η Νέα Δημοκρατία κοιμάται και ξυπνάει με τον καμένο στο στόμα, έτσι κι εσείς τώρα κοιμάστε και ξυπνάτε. Ο καμένος είναι πολιτικό πρόσωπο. Είναι πολιτικό πρόσωπο, βεβαίως. Με συγχωρείτε. Όχι. Με αυτό το επιχείρημα δεν θα περάσετε την κολυμπήθρα του ΣΥΚΟΑΜ. Όχι εσείς. Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα και κυρίως η Νέα Δημοκρατία που το προτάσει δεν θα περάσει την κολυμπήθρα του ΣΥΚΟΑΜ τις ευθύνες του Πρωθυπουργού. Του αρχηγού της ευθύνης του Πρωθυπουργού. Αφήστε κύριε Σμίρνη που σας άρεσε το Σαρδάμ τώρα. Αφήστε που βγάλατε χρόνια. Λοιπόν, ήθελα να πω όμως το εξής. Ότι αν αυτό συνέβαινε με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού της χώρας, τι θα είχε γίνει? Το ίδιο θα ρωτούσε. Κάνετε λάθος. Το ίδιο θα ρωτούσε. Εδώ, για παράδειγμα, τα ισοδήματα. Αν συνέβαινε με παιδιγμός για το πόθεν έσχεσαι. Εγώ ξέρω το εξής. Μα έχει απαντήσει σε αυτό. Δεν το ανέφερα ποτέ εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Ξέρω το εξής. Γιατί θεωρώ τα ισοδήματα μιας οικογένειας. Μία οικογένεια που και η δεξιά το χρησιμοποιεί, το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Τα εισοδήματα μιας οικογένειας είναι στην ίδια οικογένεια. Άρα. Γιατί αυτό θα τα πληρώσει όλα. Πού τα βρίσκει και τα πληρώνει όλα όμως? Δικαιώνονται όσοι το κάνουν αγωγές. Από πού τα πληρώνει, δεν ξέρω. Από πού τα πληρώνει, μήπως από τα βλήματα και τους μεσάζοντες, μήπως από εκεί. Από την κυκλοφορία και από τις διαφημίσεις, είναι καθαρά. Είπαμε, θα έρθει η καρέκλα. Τον κύριο Καχανίου να μας πείτε και για τον δημοτικοπομιστή. Θα είναι καρέκλα απολογίας. Θα σας αφήσουμε να πάτε χαμένοι, μην ανησυχείτε. Εντάξει. Θα έρθετε και θα απολογηθείτε λοιπόν, για όλα. Εντάξει. Διότι τι κάνετε, εσείς θα πετάτε συνέχεια τη λάσπη PSI, και δεν αποδεικνύετε τίποτα. Για τις 45% μειώσεις. Θα απολογηθείτε για και για τη μάνδρα. Και για τη μάνδρα θα απολογηθείτε. Που βεβαίως, ο κύριος Τσίπρας δεν πρόλαβε μάνδρα, να πάει, γιατί πήγαινε Σουηδία, καταλάβατε. Γιατί ο κύριος Ζωτάκης πήγε σήμερα. Ξαναπήγε σήμερα να δει τι γίνεται. Και μίλησε και με τον κόσμο εκεί. Και τι κάνατε? Τίποτα δεν κάνατε. Ποιο έστησε το αμαξοστάσιο μέσα στο ρέμα? Πόσο ήταν ο προϋπολογισμός? Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ 23 νεκροί. Ένα συγγνώμη, μία παρέτηση πείτε. Ποιο είπε, είπατε συγγνώμη εσείς? Τα αντιπλημμυρικά. Εσείς είπατε συγγνώμη. Τα αντιπλημμυρικά. Εσείς σαν βουλευτής της κυβέρνησης είπατε συγγνώμη. Κάτσε να ακούσεις. Είπατε συγγνώμη. Δεν είπατε συγγνώμη τίποτα. Ούτε συγγνώμη δεν παρέτηση, γιατί αυτή είναι η πρώτη φορά αριστερά. Αυτό είναι το ήθος. Αυτό είναι το δικό σας πλεονέκτημα. Πόσα γίνανε λοιπόν. Αλλά δυστυχώς με θύματα. Έχουμε θύματα στην Αττική. Γιατί η κυρία Ντούρ έκανε μείνει στον εαυτό τη και δεν έκανε κανένα δημιουργικό έργο. Φτωχοποιήσατε και τον κόσμο. Με τρίχες. Ασχολείστε με τρίχες. Με τον κοσμάκι που πεθαίνει. Στη μάνδρα δεν πήγατε. Κύριε Παυλόπουλε, να πω μια κουβέντα. Κύριε Παυλόπουλε, αυτό είναι προσωπική επίθεση. Έβγαζε σέλφι. Είναι προσωπική επίθεση. Έβγαζε σέλφι ο κύριο Τσίπρα και νομετράγαμε νεκρού. Αυτό είναι το ίδιο. Σέλφι έβγαζε. Αυτό είναι το ίδιο. Επειδή και γραμματέα Δημοτική Κοινωνική Δημοκρατία προχωρώ ότι η σύγχυση δικιά μου στον κύριο Μητσοτάκη ήταν να κυρώσει τα ταξίδια του και γύρισε πίσω το δείχτε στον κόσμο το ίδιο. Από το Στρασβούργο γύρισε πίσω. Μπράβο. Ενώ ο κύριος Τσίπρας πήγε μέσα σε σέλφι, ενώσαμε νεκρούς. Δείχτε και το ίδιο πρόλαβα... σας. Εγώ να δείξω αυτό, είναι το ίδιο. Αυτό είναι το ίδιο. Αυτό να γυρίσει πίσω και τον Τζοτάξη να πάει στη μάνδρα. Όχι να φύγει να πάει Σουηδία μέσα σε σέλφι. Αυτό είναι η δική σας. Αυτό είναι το ίδιο. Και πολλά συγχαρητήρια. Ελάτε όμως για τελειώνει. Ο κόσμος δεν έχουν μιλήσει οι υπόλοιποι. Ξέρει ότι το Καστελόριζο έχει σφραγίδα Πασόκ. Και ο κόσμος ξέρει ότι τον Αύγουστο, τον Αύγουστο του 18, η περιπέτεια της χώρας τελειώνει και μετά μπορούμε να είμαστε πια πραγματικά κυρίαρχο. Στο Καστελόριζο θα το ανακοινώσετε? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται το Καστελόριζο. Δυστυχώς αυτός ο όμορφος τρόπος. Ο όμορφος τόπος. Σας είναι άγριος ο δήμαρχος εκεί. Αυτός ο όμορφος τόπος συνδέθηκε με τα μνημόνια. Ελάτε, ελάτε. Και τα ζάπια συνδέθηκαν με τις κολοτούμπες το βράδυ των εκλογών. Δεν θα το συζητήσουμε. Μιλήσατε τώρα, κύριε Σπυρδί. Όχι, ελάτε. Σας παρακαλώ απόψε. Να πω μια κουβέντα. Μισό λεπτό, κύριε Καρδιγόλα. Πείτε μια φράση. Παρακαλώ. Θέλω να πω το εξής. Η συνέπεια των κυβερνώντων φάνηκε και σε αυτήν την εκπομπή από ένα πράγμα. Θα το πω ήρεμα και ωραία και δεν θέλω ούτε απάντηση. Στην αρχή της εκπομπής, τι είπαν οι κύριοι που εκπροσωπούν την κυβέρνηση? Ότι είναι εγγυημένες 300.000. Ο κύριος τον Ανέλ, μετά τα τηλεφωνήματα, ακούσατε, είπε: αν χρειαστεί, θα νομοθετήσουμε να το δούμε. Καταλάβατε ποια είναι η τακτική αυτών των ανθρώπων? Πάμε. Μας καταλάβανε?
Πάμε πιο πίσω ένα βήμα. Μας καταλάβανε πιο πίσω ένα βήμα. Λοιπόν, έτσι δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα. Το είπατε. Ότι αν χρειαστεί να το κοιτάξουμε να νομοθετήσουμε για τις 400.000. Το είπατε ή όχι. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν μίλησα εσά. Είστε τον Ανέλεση. Το ξέχασα. Το ξέχασα. Χέρι-χέρι πάτε. Το ξέχασα. Εντάξει. Χέρι-χέρι πάτε. Περιμένετε να τελειώσω τη φράση και μετά το θέλετε. Δήμος ο κύριος Μιχαλίτσης είπε ότι εάν δεν σέβονται τη συμφωνία οι τράπεζες. Όταν ξεκινά από το κανένα σπίτι στο χέρι τραπεζίτη, φτάνει στην εκπομπή εδώ να λες ότι λέμε όλοι ψέματα για τις 400.000 και στο τέλος προ τη μην του ο εκπρόσωπος του ΑΝΕΛ, ενώ κάθεστε δίπλα-δίπλα, παραδέχεται ότι μπορεί να χρειαστεί να νομοθετήσουμε. Και το ερώτημα είναι εξ αρχής. Μα γιατί δεν νομοθετείτε? Εμπιστεύεστε στους τραπεζίτες? Στην άντρη συμφωνία που κάνατε. Εσείς τώρα είστε αντίπαλοι με τους τραπεζίτες. Εμείς όχι. Είστε στα κάγκελα. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ. Αλλά εμείς δεν είμαστε και στο κίνημα δεν πληρώνω. Ναι. Ποτέ. Ναι. Εμείς ασκήσαμε κανένα μνημόνιο. Με συγχωρείτε. Ασκήσαμε κανένα μνημόνιο ποτέ. Εμείς. Απλά η κοροϊδία, κύριε Παυλόπουλε, έχει και όριο. Και το έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Αλλά συγγνώμη, μία φράση μόνο για τη Μάνδρα. Στη Μάνδρα, γιατί δεν πάνε, γιατί δεν πήγε ο κύριος Τσίπρας για να μην λασποθεί? Μην λασποθούν τα παπούτσια του επειδή πήγαινε Σουηδία. Γιατί πέρασε απ' έξω? Και τι γίνεται, ποια είναι η λύση? Κάλεσε κανέναν ο κύριος Τσίπρας για να δει ευθύνες? Ό,τι έκανε με το πετρέλαιο στο Σαρονικό, το ίδιο κάνανε ότι είπα κάνει με τη Μάνδρα. Αμα αυτά ασχολούνται οι άλλοι. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι μεγάλος ηγέτης και ασχολείται μόνο με μεγάλα θέματα. Και η ελληνική ζωή των Ελλήνων δεν είναι μεγάλο θέμα. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Αυτοί είσαστε. Για τα διπλημμυρικά τη κυρία Δούρου, να μα επιτρέπετε τα διπλημμυρικά για πίτσα μα. Μα δεν του επιτρέπετε όμω, δεν επιτρέπετε σε κανέναν άλλον. Κύριε Χαρανικόλα, πάρα πολύ σύντομα. Κύριε Παυρόπουλε, θα είμαι πολύ σύντομο. Ναι. Εγώ θα σα καληνυχτήσω λέγοντά σα αυτό που ο κύριο Τσίπρα. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και συμπλήρωσε ο λαϊκιστής, ακούστε, και τη συνέχεια, έχει συνέχεια, ακούστε τη, ακούστε τη, ακούστε τη, ακούστε, ακούστε, δεν ακούγεται καλά, λέει βίλα, καμία βίλα, ακούστε λίγο, όχι, να συνεννοηθούμε, και εσείς τι υπερασπίζεστε τώρα, τι υπερασπίζεστε, δεν το αφήσετε να ακουστεί, σήμερα είναι σύνθημα, αύριο θα είναι νόμος του κράτους, αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας, αυτή ήταν η κυβέρνησή σας, αυτή έτσι ανεληφθήκατε στην εξουσία, με ψέματα. Δημαγωγία και λαϊκισμό. Καληνύχτα σας, κύριε. Καληνύχτα σας. Μην δει καμιά ταινία με τα μεσονύχτια κατά λάθος και έχουμε ιστορίες. Από το Ισουρού, ορίστε κύριε Μιχαλίτση. Λοιπόν, ακούστηκαν πάρα πολλά. Τι σου κάνω, μάνα μου, πληστηριασμό? Τι τραβάμε απόψε. Ελάτε, κύριε Μιχαλίτση. Ακούστηκαν πάρα πολλά. Παρακαλώ. Δεν ακούστηκαν όμως όλες τις διαστάσεις των πληστηριασμών. Πληστηριασμοί υπήρχαν 150 χρόνια ήδη. Πληστηριασμοί γινόντουσαν το 2004 και ήταν πολλές δεκάδες χιλιάδες από τις 6.000 που έχουν γίνει την τελευταία διετία. Πληστηριασμοί γίνονται όχι μόνο γιατί χρωστάει ένας ιδιώτης σε μια τράπεζα, γίνονται πληστηριασμοί γιατί χρωστάει ένας ιδιώτης σε άλλον ιδιώτη. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα όπου θα τη δούμε και τις επόμενες μέρες. Μας πειράζει επειδή είναι ηλεκτρονικός πληστηριασμός και δεν είναι φυσικός πληστηριασμός σε ένα ειρηνοδικείο? Δεν υπάρχει καμία διαφορά, το ίδιο. Ό,τι ακριβώς διασφάλιζε η νομοθεσία για τους πληστηριασμούς πριν, το ίδιο συνεχίζει να διασφαλίζει η νομοθεσία και τους πληστηριασμούς μετά. Ναι, να δεχτούμε όλοι ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία, ότι η εισαγωγή μέσα στα μνημόνια, στις διανοϊκές συμβάσεις, στους νόμους που ψηφίσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και μειώσανε τα εισοδήματα των ανθρώπων, φτάσαν σε σημείο να μην μπορούν να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Αλλά και από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση έχει κάνει τα δύνατα δυνατά για να προσπαθήσει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει? Ότι όπως είπαμε, στο ε9 δεν θα υπάρχει κάτι άλλο γραμμένο. Αν ψάξουμε να δούμε, και θα ήθελα πολύ στις επόμενες εκπομπές σας να δούμε όλοι αυτοί που βγαίνουν, μήπως στο ε9 υπάρχουν συμμετοχές και σε άλλα ακίνητα, μήπως είναι δικαιούχοι και θυμίσω... σε άλλα ακίνητα. Δεν το ξέρουμε. Και δεν είναι προς διερεύνηση να αυτό. Να και να την προβάλλουμε ξανά. Τη δήλωση που έλεγε είτε πρώτη, είτε δεύτερη, είτε τρίτη, κάτω από 300.000 δεν πειράζεται. Είναι πολύ πρόσφατη. Είναι πολύ νοπή. Ναι, είναι πρόσφατη. Δεν μπορεί να μην τη θυμάστε. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Και είπαμε δεν ότι μπορεί αυτό να λέτε ψέματα όλοι αυτοί που βγαίνουν αυτό... και επικαλούνται τα στοιχεία του πινακίου. Κύριε Παυλόπουλε, διότι στηρίζεστε σε μια άτυπη συμφωνία. Γιατί την υπερασπίζεστε, λες και είναι σε χαρτί? Δεν είναι σε χαρτί. Είναι στην διακριτική ευχέρεια των φαντς και των τραπεζιτών να κάνουν ό,τι θέλουν επί της συμφωνίας. Εφόσον στηριχθήκατε σε άτυπη συμφωνία, θα έχετε το νου σας ότι είναι πολύ πιθανό να παραβιαστεί.
Αλλιώς τοποθετήστε. Ωραία, τοποθετήθηκα προηγουμένως και είπα ότι ελάτε, αν υπάρχει πρόβλημα, να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε στη συνέχεια. Τι να σας πω. Εγώ δεν κρύβομαι. Διότι θα έχουμε, φοβάμαι ότι θα έχουμε δράματα. Κακά θέματα. Δεν θα, ούτε θα κινητολογήσω, ούτε θα καταστροφολογήσω. Φοβάμαι ότι η ιστορία αυτή θα είναι άγρια, πολύ. Διότι ο κόσμος είναι ήδη κουρασμένος, είναι ήδη γονατισμένος, συσταλέγατε προεκλογικά, ήρθαν άλλα 3 χρόνια μνημονίου και το επιχείρημα πήγε καλά το ομόλογο. Βγαίνουμε τον Αύγουστο, τελειώνει το μνημόνιο κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο επουλώνουν τις πληγές. Φοβάμαι ότι η ιστορία των σπιτιών θα έχει κακά ξεπερδέματα. Και σας το λέω με όλο το σεβασμό και το ξέρετε και στο πρόσωπό σας και στον κύριο Ραχοβίτη και σε όλους τους συνομιλητές. Νομοθετήστε. Εσείς έχετε το μαχαίρι και το μεπόδι. Νομοθετήστε. Εκτός αν δεν σας αφήνουν. Εκτός αν σας είπαν δεν θα νομοθετήσετε. Ποιος δεν σας αφήνει, αφού διθυράμβους λέει για, ορίστε, για το swap. Στήρο, παρακαλώ. Το swap θα διθυραμβική. Ελάτε παρακαλώ. Ναι. Μια φράση για να κλείσουμε, έχουμε ξεφύγει. Τρεις φράσεις. Γιατί δεν έχω μιλήσει ιδιαίτερα. Τρεις. Πρώτον, ορμόμενος από την τελευταία σας παρατήρηση. Μιλώντας με κόσμο, απλό κόσμο, έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα για το πώς βλέπει μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας τη σημερινή κατάσταση. Και με προβληματίζει χειρότερα από ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία. Θεωρεί πάρα πολλοί κόσμος, απλός κόσμος, ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες ελιγμών και δημιουργίας, προόδου και ανάπτυξης, διότι οι κακοί ξένοι δεν μας αφήνουν να κάνουμε πράγματα επί το προκειμένο την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι τα παιδιά λίγο ή πολύ θέλουν, αλλά δεν τους αφήνουν, δεν μπορούν. Άρα θεωρεί ο κόσμος σε μεγάλο ποσοστό, με βάση αυτά που τα ευρήματα της δικής μου έρευνας, ότι έχουμε, δεν έχουμε ουσιαστικά κυβέρνηση, αλλά έχουμε διαχειριστές. Άρα το διακύβευμα στις εκλογές θα γίνει ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής. Η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, επί το προκειμένο επειδή είναι τα 2 κόμματα που προεξέρχουν στις δημοσκοπήσεις. Από εκεί και πέρα, επειδή θίξατε και άλλα 2 θέματα, η ουσία είναι ότι κανείς αυτή τη στιγμή δεν προτείνει λύσεις. Το νομοθετήστε που προτρέπεται την κυβέρνηση είναι μια διαδικασία από την οποία απέχει ουσιοδός η κυβέρνηση. Και η αντιπολίτευση, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον η μείζον αντιπολίτευση, με τη σύμπραξη πλέον και του κινήματος αλλαγής, δεν ενδιαφέρεται να προστρέξει, δεν ενδιαφέρεται να προτείνει, δεν ενδιαφέρεται να αλλάξει, παρά επιδίδονται σε μια πολιτική αντεκλήσεων, με ρητορική μίσους, χαμηλώνοντας το επίπεδο καθημερινά, ακόμα και μέσα στη Βουλή, όπου σας πληροφορώ επειδή ο ήχος που φτάνει στα σπίτια των τηλεθεατών προκύπτει μόνο από το μικρόφωνο του ομιλητή. Αυτά που δεν ακούγονται από το μικρόφωνο του ομιλητή και λέγονται κάτω, στην ολομέλεια, θα απέτρεπαν τον οποιοδήποτε σόφρον, εχέφρονα άνθρωπο να ψηφίσει τον οποιοδήποτε από αυτούς που βρίσκονται σήμερα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσης. Γιατί προτιμώ να ανεβαίνω στα θεωρία για να ακούω ακριβώς αυτά. Και κανείς δεν λέει λύσεις. Αλλά έχουμε τη μόνιμη εποδό. Παραλάβαμε μια κατεστραμμένη χώρα, εσείς δεν τα κάνατε καλύτερα. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, θα κάνουμε κι άλλα, ξαναεμπιστευτείτε μας, αλλά ουσιαστικά λύσεις πουθενά. Οπότε προτρέπω τους τηλεθεατές, τον ελληνικό λαό, να αρχίσει να αποζητά αυτές τις λύσεις. Γιατί φαίνεται ότι τα αρχηγεία των κομμάτων που έχουν συνηθίσει σε αυτού του είδους την πολιτική, πρέπει να έχουν δώσει στο σύνθημα ένα συναγερμό, πιάνοντας τον παλμό της κοινωνίας, του κόσμου που είναι απλά εκνευρισμένος, εξαγριωμένος, στα κάγκελα πολλές φορές και τους λένε, αφού δεν μπορούμε να τους πείσουμε, γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν λογικά να μας ακούσουν, δεν μπορούν να ακούσουν τα επιχειρήματά μας, θα ταυτιστούν μαζί μας. Θα φωνάξουμε περισσότερο, θα τους βρίσουμε, θα τους χτυπήσουμε ακόμα και μέσα στο σπίτι τους, όπως έγινε στην περίπτωση της κυρίας Μαρέβα Μητσοτάκη, που κατά με είναι ένα unfair, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ψευδές δεν ξέρω αν είναι. Με προβληματίζει όμως μια που. Πρόστιχο ψευδές. Μια που ενοχλείστε. Της κυβέρνησης. Μια που ενοχλείστε. Μια που ενοχλείστε. Να σας πω όμως ότι με προβληματίζει ως παρατηρητή και μόνο. Δεν το έχω ερευνήσει βάθος το θέμα. Ότι μία και μόνο δήλωση του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Βουλής, χωρίς την παρουσίαση κανενός στοιχείου επίσημου εγγράφου, παρά μόνο μία αναφορά
στη γνωριμία της κυρίας Μαρέβα Μητσοτάκη και στον κύριο Σφακιανάκη. Ποιος είναι ο κύριος Σφακιανάκης? Ακόμα δεν μάθαμε τι είναι αυτός. Ακριβώς. Είναι μια κουβέντα απλώς ο πρωθυπουργός. Υπάρχει ένας Σφακιανάκης που μπορεί να είναι με εσάς ή μπορεί να ήθελε. Ελάτε, πρέπει να κλείσουμε. Έχει περάσει. Και τι συνέβη από αυτόν τον άγνωστο στην κοινή γνώμη άνθρωπο? Πανικοβλήθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση σε σημείο να απαντά. Να απαντά και να. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε χρόνο να το θέλετε. Δεν πανικοβλήθηκε αυτό. Εμείς οφείλουμε να απαντάμε. Να κλείσω την εκπομπή και μείνετε εδώ όσο θέλετε. Να είναι σε σημείο και να στείλει εξώδικο. Δεν πανικοβλήθηκε. Απλά αυτό. Μια γυναίκα που δεν έπρεπε να ασχοληθεί. Καλή σας νύχτα. Σας ευχαριστούμε πολύ.